Πας 10 μέτρο με μπουχαλάκι. Ε? Α, την εθνική λες θες. Με μπακάκι. Μπακάκι ρε φίλε έβαλε μέσα. Το Βρουσάι. Βρουσάι, πού τον ανακάλεσε αυτό. Ρε, νομίζω... Βέλγιο πρέπει να παίζει αυτός. Όχι Ολλανδία νομίζω παίζει. Εγώ νομίζω Βέλγιο παίζει ο Βρουσάι. Ε, ποιον άλλο, με Κολοβό. Κολοβός, ποιος Κολοβός του Παναθηναϊκού. Μασούρας. Κουρμπέλης. Κοίτα, έχουν μπερδευτεί λίγο και μετά ονόματα. Κουρμπέλη, ρε φίλε, είχε μέσα. Κουρμπέλης πού παίζει, στο Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, ρε φίλε. Αυτόν πει Ρόφης ποιος ήταν, το center back. Δεν ξέρω για κανένα Κουρμπέλη στον Όφη. Κουρμπέλη, ξέρεις τον Παναθηναϊκό. Το γνωστό λίγο κουρμπέλη. Τα έχω χάσει λίγο μετά με αυτά τα ονόματα. Κολοβός, Κουρμπέλης, Μασούρας, τρεις Μασούρες υπάρχουν, τέσσερις. Μπακάκης, ρε φίλε. Μπακάκης, που... Μπακάκης είναι, τουλάχιστον ένα λεπτό. Μπακάκης είναι βασικό στην ΑΕΚ όμως, έτσι. Τουλάχιστον μπορείς να πεις αυτό. Γιατί κάποιοι άλλοι από αυτούς που παίξαν δεν είναι καν στις ομάδες. Δηλαδή ο Ρωσίδης. Το Ρωσίδη. Ο Ρωσίδης δεν πήρε. Ο Ρωσίδη 69 ετών. Δηλαδή ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης του ΠΑΟΚ. Το έχει επειδή είναι στο ΠΑΟΚ το παιδί. Αλλά έχει βγάλει μάτια. Είναι στις δύο αγωνιστικές. Τουλάχιστον είναι ο MVP ας πούμε, του πρωταθλήματος. Καταρχήν από αυτό το μάτι. Στον αμυντικό τομέα. Από αυτό το μάτι μόνο νίκη δεν θέλαμε. Και ισοπαλία. Ισοπαλία τι να την κάνουμε. Ισοπαλία θα ήταν στους 5 βαθμούς και για άλλα ποσά μάτς. Όχι, νομίζω μόνο νίκη θέλαμε. Δεν θέλει ήθελες μόνο νίκη. Και ισοπαλία δεν είχες περισσότερες ελπίδες. Τώρα έχεις μόνο μαθηματικές ελπίδες. Από ό,τι έμαθα γιατί δεν υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει. Τι? Μαθηματικά υπάρχει ελπίδα. Σοβαρά. Βέβαια. Τι να κάνουν, μόνο νίκες πλέον. 5 αγώνες είναι νομίζω έχουν μείνει, 5 νίκες άμα κάνεις. 5 νίκες εμείς και να σκοντάψουν κι άλλου κι άλλοι. 8 βαθμοί είναι φίλοι διαφορά για το δεύτερο, από τη δεύτερη Φιλανδία, αλλά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ναι, πρέπει ναι, να κοιμηθούν όλοι. Καταρχήν, από ό,τι έμαθα, κάνα λεπτό. Φάση κάναμε στα 90 λεπτά. Γιατί δεν είναι λόγω εορτή και. Εγώ αχ δεν έκανα. Ναι, φάση δεν κάναμε άρα. Αχ δεν έκανα. Άρα φάση δεν κάναμε. Ε, τότε πώς θα. Έλεγα λίγο το μάτσο. Λίγο δύσκολο. Και αυτοί δεν κάναν όμως. Και αυτοί κάναν κάτι στεναχωρημένες, κάτι συμπεθερίστικες φάσεις. Τίποτα. Αυτή είναι και τίποτα. Τους έδωσε το πέναλτι που κάνει ο Κουρμπέλης. Πέναλτι είναι, τι θα πει. Ναι, τους το έδωσε. Μπαμπαμ και ένα κόκκι για σας. Αυτή είναι, λέμε, και είναι και οι Φιλανδοί. Ξέρω εγώ, ξυλοκόπη, ψαράδες κτλ. Εσύ που είσαι και καλά, και καλά. Λίγο ας πούμε πιο τεχνική ομάδα, πιο τέτοιο. Ποια τεχνική ομάδα, ρε φίλε. Λέμε, ρε, η φουρνιά με τους τεχνίτες και τους έμπειρους ποδοσφαιριστές έφυγε. Λοιπόν, δεν υπάρχει ταλέντο. Γεια σας. Ήρθε και αυτός ο Παγοπόλης τώρα εδώ πέρα που παίρνει χαρτάκι. Βάλε αυτό, βάλε εκείνο, βάλε τον. Δηλαδή, χθες στην Εθνική Ελλάδος, ένας παίκτης από τον ταμπλούχο πρωταθλητή και κυπελούχο ΠΑΟΚ της προηγούμενης χρονιάς δεν υπήρχε στην εντεκάδα. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα ο Ολυμπιακός να έχει πάρει πρωτάθλημα κύπελο. Μην κοιτάς που δύο χρόνια να έχει πάρει ο ΠΑΟΚ. Σκέψου τον Ολυμπιακό να έχει πάρει πρωτάθλημα κύπελο και να μην παίξει ένας παίκτης του στην Εθνική. Τι έχει να γίνει κάτω στη Χαβούζα και στο λιμάνι. Με καταλαβαίνεις λοιπόν τι γίνεται. Για αυτή την εθνική Αθηνών που παίζει με χαρτάκι η εντεκάδα, δεν θα στεναχωρεθώ ρε παιδιά. Παρόλο ότι κάπου μέσα μου ξέρω εγώ δεν μου αρέσει, δεν μου κάθεται καλά, δεν γουστάρω να χάνει η εθνική αίρεση. Δεν γουστάρω να μην πηγαίνει καλά η εθνική. Αλλά για αυτούς εδώ πέρα τους ανθρώπους που τη διοικούν και που αποφασίζουν για να παίζουν αυτοί οι ανύπαρκτοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και η κλίκα Παπασταθόπουλου, Μανολά κτλ. Που φάγα τον Άγγελο. Δεν θα στεναχωρηθώ, ρε φίλε. Πραγματικά. Τι έγινε, Παπασταθόπουλε, ε? Μα κύριε Μανολά, τι έγινε? Ο Άγγελος σας έφταιγε χθες. Ο Άγγελος σας έφταιγε χθες. Ο Μανολάς. Άντε, ρε, παγαίνετε από εκεί πέρα, ανύπαρκτη. Κάνατε τον κύκλο σας και απορώ πώς οι κοροϊδάρες οι Ευρωπαίοι σας δίνουν και τα εκατομμύρια ακόμα. Απορώ. Πραγματικά απορώ. Γιατί είστε για τα μπάζα. Και ο Παπασταθόπουλος για τα μπάζα και ο άλλος πιο πολύ για τα μπάζα. Εντάξει, ο άλλος που και αγωνιστικά κρέμασε τον Άγγελο, όχι μόνο από κλίκες και τα λοιπά, από κραξίματα, και αγωνιστικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο τον κρέμασε το προηγούμενο μας, τον Ομοσπονδιακό προπονητή. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ας το Να κάνω και εγώ ένα σχόλιο, πάνε και ελάχιστα είδα. Ναι, ο Φιτβατζίδης, ας πούμε, δεν χωρούσε από την εθνική εχθές, λέω εγώ τώρα. Ελάχιστα ναι, είδα. Σε ρωτάω κάτι. Δεν είδα λίγο, αλλά από. Σε ρωτάω κάτι από αυτά εδώ πέρα τα λοιπά. Σου λέω, ρε, Κολοβός. Κολοβός. Έτσι, ο Μπακάκης, Μασούρας, ναι. Μπουχαλάκης, Τωροσίδης, ναι. Αν ήταν ο Κολοβός, Κουλούριδες και τα λοιπά. Ωραία, ο Μπουχαλάκης. Αν το Κουλούριδες, ναι. Να πεις εντάξει, είναι σε φόρμα. Ο Μπουχαλάκης είναι αμυντικό χαρακτήρα. Οι άλλοι, επειδή ο Κολοβός λογικά, τον Κολοβό νομίζω είναι μια κλάση καλύτερος πόσο λένε ο Φατζίδης. Ναι. Δεν σου λέω εγώ και εφόσον ήθελα με γκολ, ακόμη και μετά τον έβαλε μετά. Τον έβαλε τον Φετφατζίδη. Δεν τον έβαλε. Τον Μπέλκα έβαλε.
Άρα μετά το 1-0 θα περίμενα να το βάλει. Εφόσον μας κάναν γκολ και θέλαμε σίγουρα ένα γκολ. Δεν αντέδρασε μετά καθόλου. Σου λέω, είχε το Σταφυλίδη αριστερά στη θέση του Γιαννούλη και σερνότανε. Σου λέω, έβγαλε μια σέντρα, πήγε να βγάλει μόνος του και τη στέλνει την μπάλα, φίλε. 6 μέτρα κυριολεκτικά η σέντρα που βγάζει πάνω από την εστία. 6 μέτρα. Ποιος την έκανε σέντρα? Ο Σταφυλίδης. Νόμιζε ότι έπαιζε ράγκμπι. Στο ράγκμπι ήταν γκολ. Εγώ νομίζω ότι στερείται. Και εσύ το είπε λίγο προηγουμένως. Στερείται ταλέντο αυτή η εθνική. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο. Έτσι λόγο. Στερείται ταλέντο. Υπάρχουν παιχταράδες στην Ελλάδα. Ποιοι είναι? Αλλά δεν παίζουν. Ποιοι είναι οι παιχταράδες? Γιατί υπάρχουν οι κλίκες, οι γνωστές και τα χαρτάκια που στέλνουν από την Αθήνα. Για να παίζουν. Υπάρχουν οι παιχταράδες για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εδώ δεν είναι ελληνικό πρωτάθλημα. Mm. Εδώ είναι ακόμη και όταν μιλάμε για Φιλανδία. Μιλάμε για μια ομάδα, εγώ είδα 5-10 λεπτά γιατί έπρεπε να φύγω. Mm. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία τουλάχιστον κάποια βασικά τα κάνει καλά. Είδα 2-3 φορές, αλλάξαν εγώ 7-8 λεπτά που είδα, πάνω από 2 μπαλιές δεν αλλάξαμε. Ναι. Αλλά μπορούσαμε να αλλάξουμε. Με τη Φιλανδία παίζαμε, δεν παίζαμε με την Αγγλία ή την Ισπανία. Πρέπει να κάνεις ομάδα. Ναι. Όχι ξεχωριστά ατομικές μονάδες. Ομάδα. Τώρα μου περιέγραψες, μάλλον έλεγες κάποια ονόματα, μου είπες τη μισή εθνική. Mm. Εγώ από αυτούς δηλαδή, ποιος παίκτης μπορεί να κάνει, όχι διαφορά δεν μπορεί να κάνει κανένας. Έτσι να πεις ότι μπορεί να δώσει το λίγο το κάτι παραπάνω. Ποιος, ο Κολοβός όπως είπες, ο Μπουχαλάκης. Ο Μπουχαλάκης καταρχήν, αν έπαιζε στον Άρη, υπήρχε περίπτωση αυτός ο παίκτης να παίξει εθνική. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Αυτό το παλτό. Ούτε μία. Πώς παίζει στον Ολυμπιακό, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Yeah. Τέλος πάντων, αυτά είναι δικά του ενδοηγικά. Ο Διαμαντάκος δεν φίλε έπαιξε εθνική γιατί έπαιζε στον Ολυμπιακό. Έχει άλλα καλά αμυντικά χαφ Ολυμπιακό, τα οποία βέβαια δεν είναι Έλληνες. Ωραία. Λέω ότι στερείται ταλέντου αυτή η εθνική ομάδα. Εντάξει, δεν είναι θέμα προπονητή. Παίζει ρόλο και ο προπονητής, αλλά όταν δεν υπάρχει ταλέντο, όποιον και να φέρει τον καλύτερο προπονητή. Πώς δεν είναι θέμα προπονητή, δεν δηλαδή, άμα του πάρει, ποιο θεωρείς εσύ, ξέρω εγώ, τον Γουαρδιόλα. Δηλαδή, άμα έρθει ο Γουαρδιόλα και του πάρει αυτού, θα κάνει. Θα του μάθει. Εσύ, ο Άγγελος μπορεί να είναι στραβός, ιδιότροπος, ξεροκέφαλος, εγωιστής, να έχει τα κολλήματά του με την Παναγιά και το Άγιο Όρος κτλ. Εχθές όμως, ακόμα και με αυτού εδώ του ανύπαρκτου που είχε μέσα, 5 επιθέσεις τα έβγαζε. Μα το σχόλιο μου. 5 επιθέσεις, 2 αχ θα έκανε ο Έλληνας φιλάθλος. Εγώ το σχόλιο μου ήταν δεν αλλάζει. Το είχα πει όταν είχε προσληφθεί ο Άγγελος Αναστασιάδης. Επειδή οι ομάδες επιτοπλίσαν, να ξέρεις, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ που έχει κοουτσάρει ο Άγγελος Αναστασιάδης, ήταν ομάδες που ήταν να αποφύγω τον υποβασμό ή ήταν ομάδες οι οποίες έλεγες έχει πρόβλημα η ομάδα, ρε παιδί μου, πήγαινε σε προβληματικές ομάδες. Θεωρώ ότι ήταν μια κατάλληλη επιλογή ο Αναστασιάδης, γιατί αυτή ακριβώς όπως σου λέω είναι μια εθνική κατεμένα χωρίς ταλέντο. Άρα ένας τέτοιος προπονητής θα ήταν νομίζω κατάλληλος. Έτσι λέω εγώ. Αυτή ήταν, να θυμάσαι, και η άποψή μου όταν πήγε. Ναι. Τι κάνατε με τον Ολυμπιακό Βόλου? Κουλουρέας. Βλέπω αγκαρία πρέπει να ήταν το μάτς. Στο δεύτερο μήχρον λέει έβαλε κάποιους βασικούς, δεν μπορούσα να βάλουν γκολ. Τι να κάνουμε. Το πρόβλημα δεν είναι το Άρη το 0-0. Mm. Το πρόβλημα, ας το πούμε πρόβλημα σε εισαγωγικά, είναι ότι χάσαμε. Όλοι οι βασικοί παίξαν το δεύτερο. Όλοι βασικοί. Μενέντε, βλέπω, Δελιζήση, Βέλεθ, Σούντγκρεν, Σάσα, Ματίγια, Λάσον. Δεν βάλαν γκολ. Μαντσίνη, Ντιγκινί, Μαρτίνεθ. Ωραία, τα προβλήματα να πω και μετά θα πούμε. Κάμα. Και μετά θα πούμε. Κουέστα. Τα καρματοφύλακα σου Κουέστα ήταν. Αυτό ξεκίνησε. Ωραία. Λοιπόν, λέω ότι μια που ξεκινήσαμε, δεν πειράζει, μετά θα πούμε τους υποστηρικτές, μια που μπήκαμε κατευθείαν στο ψητό, ας το πούμε τα προβλήματα που δεν είναι προβλήματα, ας τα πούμε όμως με ή χωρίς εισαγωγικά, είναι ότι σχεδόν, τελείωσε η εβδομάδα, 2 μέρες έχουν μείνει για να τελειώσει η εβδομάδα, προπονητή δεν έχει η ομάδα, αυτό σημαίνει ότι το 50% του χρόνου που λέγαμε ότι ήταν 15 μέρες και είχαμε ένα χρόνο εύλογο για να πάρεις προπονητή και να δουλέψεις λίγο περισσότερο μέχρι να ξαναρχίσεις το πρωτάθλημα, το χάνουμε το αυτό. 40% έχει φύγει. Ναι, έχει σήμερα. Φύγει, ναι. Εντάξει. Αυτό τώρα θα μου πει: Ρεσάχο, κάποιος είναι τόσο κακό είναι. Μπορεί να είναι κακό, μπορεί να είναι και καλό. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εμείς λέμε ότι είχες 15 μέρες, έχουν περάσει 5, ναι. Δεν πήρες προπονητή. Έχει πολύ ψωμί αυτό το θεματάκι. Δεν πήρες προπονητή. Και θα το συζητήσουμε. Ναι, βέβαια. Ακούγονται κάτι ονόματα τα οποία εντάξει, ακούγονται σαν ονόματα. Την Τετάρτη που έλειπες, εγώ είπα. Καταρχήν θες να ξέρεις, έκανα ρεπορτάζάρι. Ναι, μόνο. Κάτι μου είπε. Ποιος μου το είπε? Ο Χρήστος μου το είπε. Ναι, να ξέρεις. Δεν μπορείς χωρίς Άρη. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Έβγαλα Παπαδόπουλο. Έβγαλα τον Νικόλα. Και ήταν, ναι,
πολύ. Το σχόλιο μου ήταν. Α, κάνατε με, όχι μόνο ρεπορτάζ, συζητήσατε, σχολιάσατε μαζί. Λέω εγώ τον είχα ένα 20 λεπτό τον Νικολάκη και μετά είχα και το από το Πάκου 4 τον Στέγιο τον Αναστασιάδη. Εντάξει, είπαμε το... εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, δεν μπορεί να πηγαίνει μονόπλευρα. Εντάξει, σωστό και καλά έκανε. Λοιπόν, λέω το σχόλιο μου την Τετάρτη ήταν ότι εγώ δεν θέλω. Εγώ ρε παιδί μου, δεν σημαίνει μία άποψη μέσα από τον κόσμο του Άρη. Δεν θέλω έναν προπονητή ο οποίος θα μάθει στου Κασίδη το κεφάλι, ακόμη και αν ήταν ο Μέση που σταμάτησε το ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, πριν ένα μήνα, πριν ένα χρόνο. Θέλω έναν προπονητή ο οποίος θα έχει και μία αλφα προϋπηρεσία. Δεν γίνεται τώρα για τη δική μου άποψη να έρθει ο Γκούτι, που έχει υψηλό κασέ και δεν θα έρθει φυσικά, ούτε και ο Ιέρο, οι οποίοι ο Ιέρο δεν ξέρω, ο Γκούτι λέει. Στη Βίτα ή ο Ιέρο, ήταν στη Βίτα Ρεάλ. Δύο χρόνια, ένα χρόνο, τρία χρόνια. Τώρα δεν ξέρω, ασόβαρα τα βλέπω αυτά τα πράγματα. Για μένα. Θα συζητήσουμε μετά το διάλειμμα. Όχι, αυτή ήταν. Να μην το κάψουμε το θέμα. Ναι, δεν θα το κάψουμε. Όχι, αυτή ήταν η άποψη, γιατί αυτό είχε γίνει. Άκουσε με, είχε γίνει στον Άρη και πριν. Είχε γίνει με την περίπτωση του Μαζίνιου, παραδείγματος χάρη. Τεράστιο όνομα. Τεράστιο. Ο Μαζίνιου, εθνική Βραζιλία, από τα πιο έτσι στελέχη, βασικά στελέχη, όταν έπαιζε φυσικά. Τεράστιο όνομα. Κοιμήθηκε παλέμαχος, ξύπνησε προπονητής. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Ρε. Και να έρθει να μάθει στο Κασίδη το κεφάλι. Και να πω και ήμασταν καμιά ομάδα με 20 πρωταθλήματα, 18 κύπελα. Και τέτοια να πω, ας μάθει και στο Κασίδη το κεφάλι Μαζίνιο, ας πούμε, ή ο Γκούτι ή ο τέτοιο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι η χρονιά. Δεν γίνεται σε μια ομάδα που δεν μπορεί να έχει υπομονή, αυτό λέω. Είναι η χρονιά δεν μπορεί να έχει που συμπληρώνει 50 χρόνια. Στην Ελλάδα γενικά δεν γίνεται. Στέλω. Στην Ελλάδα γενικά είμαστε άνθρωποι χωρίς υπομονή. Ένα λόγο παραπάνω σε αυτή την ομάδα η οποία. Κακά τα ψέματα, δυστυχώς, αν δεν πάρει και φέτος τίτλο, συμπληρώνεται μισός αιώνας. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε και να κοροϊδεύει αυτός, έχει δίκιο τώρα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Βέβαια, δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο που να λέει αν είσαι 50 χρόνια χωρίς τίτλο ότι στον 50ο έτος. Όχι, βέβαια. Όχι. Εντάξει, δεν υπάρχουν τέτοια συμβόλαια. Εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Όχι, αλλά... όχι. Λέω ότι στην Ελλάδα είμαστε σαν κουλτούρα, σαν το ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε, δεν έχουμε υπομονή. Δεν είμαστε Αγγλία που μπορεί να είναι ένα προπονητή 20 χρόνια, 25 και να μην παίρνει τίτλο. Mm. Που και εκεί δεν υπάρχει, αλλά λέμε εντάξει, είναι πιο ελαστικά τα πράγματα. Στην Ελλάδα έτσι είναι τα πράγματα. Θα την πληρώσει πρώτα ο προπονητής. Ένας λόγος περισσότερο στον Άρη, λόγω αυτού του λόγου. Δεν γίνεται ρε φίλε, όσο τεράστιο όνομα να είναι, και ο Γκούτι είναι τεράστιο όνομα ποδοσφαιρικό ήταν, και ο Ιέρο. Τι να κάνουμε, να μάθει του Κασίδη το κεφάλι στον Άρη. Δεν ξέρω. Μακάρι να έρθουμε και να κάνουμε παπάδες. Τι να πω, όλα και όλοι κρίνονται. Από το αποτέλεσμα που θα δείξουν μέσα στο χορτάρι. Έχω αλλά... πάρα πολλά ερωτήματα σε αυτό εδώ πέρα το θέμα, γιατί διαφημίστηκε πάρα πάρα πολύ. Ποιο διαφημίστηκε? Αυτό, για Ιέρο και Γκούτι. Τι διαφημίστηκε? Αλλά... χθες κυκλοφόρησε αυτό. Χθες, φίλε. Πότε θες δηλαδή. Καλά, διαφημίστηκε. Σαν ονόματα είναι τεράστια ονόματα, ποδοσφαιρικά έτσι. Όχι σαν. Διαφημίστηκε, ρε φίλε. Προβλήθηκε. Πώς να το πούμε δηλαδή. Από ποιον προβλήθηκε? Δηλαδή πέρασε. Από το All About Άρης. Μέσα να δεις. Εντάξει. Πέρασε αυτοί το βγάλανε γι' αυτό. Είναι δική τους είδηση. Συγγνώμη. Δηλαδή σε άλλα site γράφτηκαν. Όχι, γράφτηκε. Λέω ήταν δική τους. Σε άλλους σταθμούς δεν έγιναν. Ανακάλυψε. Δεν το ανέφερα. Πρώτη αυτή. Πώς λέμε πρώτη εδώ. Αυτό λέω, ρε Ζάχο. Διαφημίστηκε. Ναι. Ναι, πώς θα γίνει δηλαδή. Καλώς έκανε. Διαφημίστηκε και το βγάλαν πρώτη. Ναι. Αλλά υπάρχουν. Πάρα πολλά ερωτήματα. Για πες ένα. Να του πούμε μετά. Σου πω ένα. Για πες ένα, έχουμε λίγο χρόνο. Για πες ένα. Για τον μπάτζετ και τον δύο. Πόσο θέλει ο ένας, πόσο θέλει ο άλλος. Μα γι' αυτό δεν θα έρθει κανένας, γιατί θέλουν πολλά λεφτά. Δηλαδή ο Ιέρο. Μισό εκατομμύριο λέει. Θα έρθει. Μισό εκατομμύριο. Μισό εκατομμύριο. Δεν μπορεί να δώσει ο άλλος. Ο άλλος ο Γκούτι. Νομίζω κάπου τόσο είναι και ο άλλος. Μισό εκατομμύριο. Μπορεί να είναι 400, μπορεί να είναι 600. Δεν μπορεί να τα δώσει. Χωρίς να έχει προπονήσει καμιά ομάδα, επισήμως. Δεν ξέρω τώρα, τα μπέρδεψα λίγο. Κάποιος από τους δύο ήταν στη Βίτα ή είναι ακόμη στη Βίτα Ρεάλ. Αφού είναι καλοί προπονητές. Γιατί ο καλός προπονητής δεν αρκεί να είναι παιχταράς στον αγωνιστικό χώρο και να είναι βετεράνος. Και να έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες. Πρέπει να ασκεί την προπονητική του σε μια ομάδα ανάλογα με τα συμφέροντα του συλλόγου. Και να ξέρει από προπονητική. Αφού είναι τόσο καλή. Γιατί δεν πήγε, ας πούμε, σε μια Βαγιαδολίδ, σε μια Ρεάλ Σοσιεδάδ, σε μια Ισπανιόλ, να σου πω εγώ, να προπονήσει, ξέρω εγώ, μια χρονιά. Δέξω. Τι να σου πω τώρα. Αυτό όσον αφορά το οικονομικό, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάνω κάτω έτσι. Δηλαδή, όταν υπάρχει τέτοιο
ζητάνε τέτοια τόσα χρήματα για συμβόλαιο. Πάμε δεν να μπορεί να τα δώσει ο Άρης αυτά τα πράγματα. Από την στιγμή που υπάρχουν, και εντάξει, κάποια στιγμή θα υπάρχουν και αυτά, και αστοχίες στα μεταγραφικά, έτσι, τα οποία, άμα διαβάζω και καλά, δεν, ο Νίκος, άμα ήταν εδώ, θα του ζητούσα την άποψη. Δεν ξέρω, στο, λογικά στο γήπεδο ήταν στην Ευκαρπία. Για τον Ντουάρτε θέλω να ρωτήσω, γιατί διαβάζω ότι προσπαθούν να λύσουν το συμβόλαιο του Ντουάρτε. Διότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια και από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να βοηθήσει ο Ντουάρτε. Εντάξει, λάθος επιλογές θα γίνουν. Σκοπός να μην τις πληρώνεις όμως. Τζάμπα φοβήθηκε τα μούτρα του. Τζάμπα φοβήθηκε στα μούτρα του, όντως. Θα φέρουμε τον άλλο, τον Ντουάρτε νούμερο 2. Λοιπόν, πάμε λίγο στους, να διαβάσουμε τους υποστηρικτές. Ξεκινά. Κοντά μας άλλο ένα απόγευμα παραδοσιακή ψάρο ταβέρνα Καρεκλάς. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Εκπληκτικός ο χώρος, θέα όλη η παραλία της πόλης. Κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνεται όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με μεσογειακές αλλά και ελληνικές συνταγές. Δοκιμάστε τα καλαμαράκια, τα χταποδάκια μας, τη σαρδέλα, το γάβρο, τα ολόφρυσκα ψάρια και τα σπέσια άλλα χρυστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά και τις φρέσκες σαλάτες μας, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης λετσίνας, ούζου, τσιπουρού και δροσερής μπύρας. Ψαροταβένα Καρεκλάς, με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας. Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλής Σοφούλη 76 στην Καλαμαριά, τηλέφωνο ρεζερβέ 2310-413-230. Επαναλαμβάνω. Πάρτε τώρα, γιατί γίνεται πανζουρλισμός για τον Καρεκλά, 2310-413-230. Κοντά μας είναι και το πρατήριο εγώ καυσίμου και διανομής πετρελαίου θέρμασης του Τεχνικίδη ΙΣΑΑΚ, ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά, σας αλλάζει τα λάδια στο όχημά σας με μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά και υπάρχει τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμασης Τεχνική Δισάκ στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων 2310-611-256. Εδώ είναι και το κομμωτήριο Ανανέωση. Η φίλη μας η Πόπη με τα χρυσά της τακεράκια που σας κάνει κουκλάκια. Πραγματικά μόνο με 5 ευρώ. Καλά ακούσατε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρημα μόνο με 5 ευρώ. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτιρίσματα βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Κομμωτήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπανδρέου. 2,25 κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων και αυτό το κατάστημα. Σημειώστε το τηλέφωνο και πάρτε για να ανανεωθείτε οικονομικά. 2310-616-999, 2310-616-999, όπως είπαμε, για να ανανεωθείτε οικονομικά. Λοιπόν, Πορκίτο Ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες. Κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου η διεύθυνση και delivery στο διάσημο πλέον 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας, 10% έκπτωση σας περιμένει. Mazda Manatidis, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπος είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Manatidis, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Καλησπέριζουμε και τον καινούργιο υποστηρικτή της εκπομπής μας, το στέκι του Κωστή. Φοβερό ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες, παιδιά, τα πάντα όλα στα κάρβουνα. Υπέροχες γεύσεις, μοναδικές, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας στα κάρβουνα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε σε κρεατικό, μοναδικά ζουμερά, πεντανόστιμα, ολόφρεσκα, μόνο στο στέκι του Κωστή, στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 113. Σημειώστε το τηλέφωνο για delivery, είναι μοναδικές οι γεύσεις, θα μείνετε ικανοποιημένοι. Τα πάντα όλα είπαμε στα κάρβουνα και στις σούβλες. 2310-620-727, 2310-620-727, κάντε την παραγγελία σας τώρα. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαμεστικό διάλειμμα, Βασίλη Καβαδία και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα από το ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,4 στον FM, από το κέντρο της πρωτεύουσας της μοναδικής και μιας Μακεδονίας, από την κούκλα μας στην Θεσσαλονίκη. Η συντροφιά παρέτησα, θα σας κρατήσουμε μέχρι και τις 10. Τάσος Τρίγας και Ζάχος Ντρούλινγκ,
και Βασίλης Καβαδίας στην ύψη του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Το Βασίλη. Ναι, πολλά έχουμε να πούμε. Υπάρχουν πολλά θεματάκια. Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη διακοπή του πρωταθλήματος για να διορθώσει τα κακό σκήμενα με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Προσπαθεί να συνέλθει και από το σοκ του ευρωπαϊκού αποκλεισμού. Φαίνεται ότι το 4-4-2 του Άμπερ Φερέιρα ότι δεν αποδίδει καρπούς τουλάχιστον στις δύο πρώτες αγωνιστικές και στα δύο μάτσε με τους Σλοβάκους. Νομίζω ότι χρειάζεται σταδιακά να το περάσει αυτό το 4-4-2 μέσα στο πετσί των ποδοσφαιριστών για να μπορέσουν να το εφαρμόσουν. Αλλά όταν όλη η ομάδα έχει φτιαχτεί για 4-2-3-1 ή 4-3-3 που έπαιζε ο Ρουμάνος πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ και όταν ο μεταγραφικός σχεδιασμός τουλάχιστον μέχρι τέλος Ιουνίου έχει γίνει βάση αυτού του συστήματος, καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε όλοι ότι υπάρχουν δικαιολογητικά, υπάρχουν δικαιολογίες, υπάρχουν ελαφρυντικά, αλλά όλα αυτά πρέπει να τα ξεχάσει ο ΠΑΟΚ, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά φέτος από την κυβέρνηση που άλλαξε μέχρι το ότι ο Ολυμπιακός σαν outsider στους ομίλους του Champions League πέρασε, πήρε 38 εκατομμύρια ευρώ, ο ΠΑΟΚ δεν πήρε φράγκο τσακιστό από την Ευρώπη. Όλοι αντιλαμβάνεστε τι μεταγραφική ενίσχυση μπορεί να έχει η ομάδα από το λιμάνι. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει και πρόβλημα με το financial fair play, αντιμετωπίζει και αγωνιστικό θέμα όπως είδαμε και με τους Σλοβάκους και τις δύο πρώτες αγωνιστικές με το προπονητικό σύστημα που εφαρμόζει ο προπονητής. Τα πράγματα είναι δυσίωνα και καταλαβαίνετε ότι θα πρόκειται για ένα θαύμα αν καταφέρει να κάνει ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον την περσινή πορεία στο πρωτάθλημα. Εγώ δεν θα πω εξ ολοκλήρου, κατά 80-90% αν καταφέρει να το κάνει. Δηλαδή, αν μπορέσει να κατακτήσει και φέτος το πρωτάθλημα, μιλάμε για ένα θαύμα κόντρα σε όλα και αυτό πρέπει να γίνει φυσικά για να αποδείξεις ότι έχεις μεγαλώσει σαν σύλλογος. Χρειάζεσαι συνεχόμενους τίτλους, συνεχόμενα πρωταθλήματα για να καθιερωθείς στην πρώτη θέση της βαθμολογίας τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο και να μπορείς να έχεις συμμετοχή στους ομίλους να μπορείς, παιδί μου, να προσπαθήσεις να μπεις στους ομίλους του Champions League μέσα των προκριματικών, γιατί δεν ξέρουμε, η μόνη ομάδα που παίζει η Ευρώπη είναι ο Ολυμπιακός πλέον. Δεν ξέρουμε το 2020-21 που θα είμαστε και πώς θα είναι τα προγραμματικά, ιδίως το 2021-2022. Κινδυνεύουμε να μας περάσουν για τη 15η. Δεν κινδυνεύουμε. Εσύ τι λες. Δεν ξέρω. Πού να με μία ομάδα. Την Κύπρο την περάσαμε, νομίζω, έτσι. Ναι. Την περάσαμε. Την περάσαμε. Ωραία. Πάνω, δεν ξέρω αν τελείωσε το σχολιασμό για ΠΑΟ και κι εγώ ένα-δύο πραγματάκια να πω για να ανοίξουμε και τις γράμμες. Οπότε διαβάζω εδώ πέρα, νομίζω τα σημαντικά του Άρη είναι όπως είπε. Έχει πολλά θέματα. Έχει την εθνική. Έχει αύριο μπάσκετ εθνική με. Στο ποδόσφαιρο που ήταν ανύπαρκτη. Έχει το μπάσκετ αύριο με τους Αμερικάνους και εκεί ο Σκουρτόπουλος, δε φίλε, προβληματίζει και αυτός. Δηλαδή παίρνει μια διαφορά 17 πόντους με τους Βραζιλιάνους, τους 33 και τους 35 και τους 36 και εξανεμίζεται σε χρόνο τετέ. Δεν υπάρχει. Χάνες, δεν ναι, δηλαδή έχασε με ένα πόντο. Πώς έχασε. Ναι, 3,5 είναι το αυτό το μάτσο. Έχει πολλά θεματάκια. Είπαμε την εθνική μπάσκετ, εθνική ποδοσφαίρου για και το παγκόσμιο εθνική μπάσκετ, έτσι. Ναι. Έχει αναζήτηση προπονητή του Άρη. Αυτό είπαμε, τώρα. Αυτό, το συζητήσουμε λίγο αυτό το θεματάκι. Θα το συζητήσουμε ό,τι έχω θέλεις. Λίγο εδώ πάνω στις δηλώσεις του υπερησιακού προπονητή, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος του. Πριν πεις οτιδήποτε, να ενημερώσουμε ότι Άρης Ολυμπιακός Βόλου στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Ευκαρπία. Έτσι, μηδέν μηδέν σας πάει για το μάτς. Η Ευκαρπία δεν μας πάει γενικά. Ήταν να φάει 6 από το. Εκεί έφαγα 6. Είχα μια τώρα πώς θα του λέμε τον Ηρακλή. Ηρακλή Άρη Παλαιοχωρίου, πώς λέγεται. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Βασίλη, πώς λέγεται ο Ηρακλή το. Δεν ξέρω. Με το αφημί. Δεν έχει γίνει ακόμη. Θα γίνει, λέει. Δεν έχει γίνει. Λοιπόν. Τερζής, ο Γκάμ έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της ομάδας κτλ. Αυτό δεν είναι. Εντάξει, το τελευταίο είναι αυτό που θέλω να σχολιάσω, που λέει για τον Ντουάρτε. Λέει ο υπερησιακός προπονητής, που φυσικά όλο αυτό το διάστημα και με τον Σάββα Παντελίδη ήταν δίπλα του, έτσι. Άρα ξέρει. Είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές που όταν βγαίνουν για πρώτη φορά εκτός της χώρας τους χρειάζονται χρόνο προσαρμογής. Ίσως και η περίπτωση του Ντουάρτε να είναι μια από αυτές. Εμείς προσπαθούμε να τον εντάξουμε στην ομάδα, θα πρέπει να δείξει και αυτός το ανάλογο ενδιαφέρον. Είναι μια μεταγραφή που κόστησε και περιμένουμε πολλά από αυτόν. Άρα τι λέει εδώ. Εμείς προσπαθούμε να τον εντάξουμε στην ομάδα, θα πρέπει να δείξει και αυτός το ανάλογο ενδιαφέρον. Άρα τι λέει ο ποιητής.
ότι δεν δείχνει ενδιαφέρον. Συγγνώμη, καταλαβαίνω κάτι διαφορετικό. Δείχνει ότι. Λέει, το ξαναδιαβάζω. Εμείς προσπαθούμε να τον εντάξουμε στην ομάδα, θα πρέπει να δείξει και αυτό το ανάλογο ενδιαφέρον. Όχι εμέσως πλησαφώς, σαφέστατα λέει ότι δεν δείχνει ενδιαφέρον ο τύπος. Ένα αυτό και ένα στην αρχή. Είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές που όταν βγαίνουν για πρώτη φορά εκτός της χώρας τους, χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Αυτό μπορεί να χρειάζεται και 3 χρόνια προσαρμογή. Τι έκαμε, περιμένουμε τον Ντουάρτε. Τώρα θα μου πει και ο άλλος από την άλλη, ρε Ζάχο. Τι έκαμε, να μυρίσουμε τα δάχτυλά μας. Ότι θα είναι μια τέτοια περίπτωση οποιοδήποτε. Πού να το ξέρουμε αυτό. Σωστό. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχουν και κάποιες άμυνες. Λέω εγώ, κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες για αυτές τις περιπτώσεις. Διαβάζω, σου είπα και προηγουμένως. Mm-hmm. Βέβαια, δεν θυμάμαι τώρα που ήταν το ασβέστης GR. Ωραία. Θα πάρουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο λίγο να. Όχι, δεν ήτανε. Ποιο Νίκο είπε, ξέρω εγώ. Όχι. Ποιο Νίκο, ο Γκάλης. Λοιπόν, δεν πειράζει. Ζωντανή εκπομπή είμαστε, δεν πειράζει. Λοιπόν, λέω, δεν υπάρχει άμυνα τη οποιαδήποτε ομάδα, όχι του Άρη, σε τέτοιες περιπτώσεις. Πρέπει να υπάρχει κάποια άμυνα, δεν ξέρω εγώ. Ασφαλιστικές δικλείδες δεν υπάρχουν. Ή σου είπα κι εγώ, διάβασα ότι προσπαθούν να λυθεί. Δεν ξέρω αν είναι αληθές βέβαια αυτό. Γι' αυτό ήθελα τον Νίκο. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό να δηλαδή τον ποδοσφαιριστή που ήρθε, τον Ντουάρντε, δεν τον γνώριζαν. Βασικό πέρσι ήταν, φίλε, στην ομάδα του και ήταν πολύ καλό. Και γιατί είναι αδιάφορο. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν έπιασε τον μπορεί... Μπιλίση, ένα προπονητή, ο αυτό, ξέρω. Ξέρεις που θα το πω, το ξέρεις, θα πω τώρα. Αυτό που έλεγαμε με το Στέλιο, Τετάρτη. Ο άλλο σου λέει 19 χρονών είναι ο δικό σου και λέει θέλω να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Εντάξει. Άλλο λέω εγώ. Μήπως την ψώνησε που δεν έπαιξε, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Στα ευρωπαϊκά μάτσια και ξέρω. Εγώ δεν εξετάζω αυτό. Αυτό για τον οποιοδήποτε λόγο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ λέω η ομάδα. Η εκάστοτε ομάδα. Ναι. Ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής. Ναι. Σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν κάποια έστω άμυνα ή είναι άνευ άμυνας. Mm-hmm. Διότι αν είναι σωστό αυτό που διαβάζω ότι προσπαθεί η ομάδα να λύσει το συμβόλαιο του, αν είναι αληθινό και δεν είναι asbestos.com. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα τετελεσμένο εδώ, ότι πλέον δεν μας μπορεί και δεν είναι κακό. Λέω, ποιες είναι οι άμυνες λόγω της εκάστοτε ομάδας σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά αυτό, να ανδείξει και το ανάλογο ενδιαφέρον. Τον δίνει φόρα στεγνά, τον δίνει εδώ. Είναι μια μεταγραφή που κόστησε και περιμένουμε πολλά από αυτόν. Φόρα παρτίδα τον δίνει εδώ ο Τερζής. Λέει, να ανδείξει και αυτό το ανάλογο ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία, μόνο αυτή είναι. Δεν υπάρχει. Όσο για τον προπονητή που είπες, τα ξαναείπα και προηγουμένως, θεωρώ εγώ, αν θέλεις την άποψή μου, θέλω έναν προπονητή με φιλοδοξία, αν είναι δυνατόν να συνδυάσει όλα αυτά, να ξέρει και την ελληνική πραγματικότητα ακόμη καλύτερα, δεν θέλω Έλληνα. Την άποψή μου λέω, δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η σωστή, ότι αυτή λέω, πρόεδρε, μην παίρνεις Έλληνα. Αυτός θα αποφασίζει, δεν βάζω εγώ τα λεφτά, αυτός θα βάζει. Λοιπόν, λέω ότι αν ήμουν εγώ πρόεδρος θα έπαιρνα έναν ξένο, φιλόδοξο, έτσι, και να έχει ένα background, δεν λέω μεγάλο, νεαρό όσο δυνατόν γίνεται, και να έχει ένα background, να έχει προπονήσει, ρε παιδί μου, 5 με 10 χρόνια. Έτσι λέω. Αφέρω τώρα τον Γκούτι, τον Μαζίνιο ή τον, ποιο να πω εγώ, τον Μέση. Δηλαδή, χθες το βράδυ λέει ο Μέση, παρατάω το ποδόσφαιρο και αύριο να το δούμε προπονητή στον Άρη. Τι σημαίνει θα αυτό, θα δηλαδή. Πολύ θέματα. Πάμε, πάμε την γραμμή που υπάρχει. Ναι, πάμε φυσικά. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Οι γραμμές είναι. Έχουμε και άλλα θέματα, όπως είπες, εντάξει. Ναι. Τις ανοίγουμε τις γραμμούλες. 23-10-27 και 38. Για... FM και ένα σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-526 για τους ντροπαλούδες και για όσους μας κρυφακούτε. Πάμε, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο. Γεια σου, Νικόλα. Τι έγινε, μαγκάκια. Όλα καλά, όλα καλά. Σε πολύ καλή κατάσταση είμαστε. Όλα special. Όλα special. Εγώ βλέπω τα πράγματα αρχίζουν να γρεύουν πολύ και τους δύο μαζί. Ναι, ναι, κάτι μαζί. Κάτι δεν πάει καλά, Νίκο, κάτι δεν πάει καλά. Όχι, το ένας, το ένας πάει, πούμε, στο Ντουμπάι και άλλος πάει δεξιά και αριστερά. Ναι. Ο ένας πάει στο Ντουμπάι μαζί το Ρέμο και άλλος δεξιά και αριστερά. Εκεί πρέπει να έχεις μισό εκατομμύριο για να κάτσει το τραπέζι, Νίκο. Α, μπράβο. Γιατί τα πήρε τα λεφτά αυτά, δυο παιχνίδια που έκανε η ομάδα του στο Χαλιλάο μέσα. Μάλιστα. Έτσι, το άλλο δεξιά και αριστερά πάει. Πήγε στον Παπαδόπουλο από το κυρίο του Προμαχώνα, καθόταν μια εβδομάδα εκεί πέρα. Και λέω εγώ τώρα, τι έκανε εκεί πέρα μέχρι αυτός ο κύριος με τον Παπαδόπουλο, αυτός ο κύριος που έχει αλυσφαιρίσει με τα ημιράτα. Τι έκανε. Μπορεί να πεις εσύ, φίλε μου.
Σένα λέει, Ζάχο. Τι δεν άκουσα, σου λέει. Σένα, ναι. Τάσο. Α, λέω σένα, εγώ, ναι. ο δικός μας, αφού είμαι αυτός ο κύριος, ναι. Είσαι από την πρώτη Σοβιετική Ένωση. Ναι, ναι. Που, αφού πήγε με τον Παπαδόπουλο στην προμαχό σου Κυρκής εκεί πέρα, καθώς ήταν μια εβδομάδα. Ναι. Γιατί πήγε που με, εκεί πέρα, με τι ήθελε να κάνει, να πάνε, είναι φίλος του. Ποιο Παπαδόπουλο. Έλα τώρα, μην κάνει τον Παπαδόπουλο, μην κάνει εμένα τον χαζό. Δεν ξέρω, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν ξέρω. Ποιο Παπαδόπουλο. Κοίτα, ξέρεις, αλλά κάνει εδώ πέρα. Κάνει τον Παπαδόπουλο. Άντε πάλι, δεν ξέρω, ρε Νίκο. Όταν ξέρω, σε απαντάω. Ο Παπαδόπουλος από το Κυρκής, από την Προμαχώνα. Ο πρώην, που μου ο άνθρωπος αυτός, που ντεμέκ έκανε το αλυσφαιρίζει με τον Μπάοκ. Που τον κινούνται από καφετέρια σε καφετέρια. Ναι, πού θες να καταλήξεις, τι θες να πεις. Εγώ ξέρω πολύ καλά, το πράγμα αρχινά να γίνει πάρα πολύ καλά, αρχινά να πουλάει δύο παίκτες, αρχινά ήδη πούλησε δύο παίκτες, τον Ζάμπα και τον Εγκρέζο. Έτσι, ήδη πούλησε και τους δύο μαζί. Τον Άκμπο. Αυτό τον Άκμπο. Τον Εγκρέζο και τον Βραζιλιάνο. Πού τους πούλησε. Τώρα θα το μάθει στη διάρκεια. Εντάξει, ρε Νίκο, έγινε. Το okay. Γιατί τις πουλά, αφού είναι ο πούμε ο Παρταόλα, το χώνει 150 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια, παίρνει δεξιά και αριστερά. Δεν χώνει μόνο, παίρνει και όλα, έχει και έσοδα. Έσοδα. Από την ώρα που έκανε, πούμε, διαρκείας 5 χρόνια, διαρκείας 22, 19, 18, 22 χιλιάδες διαρκείας. Και λέω εγώ τώρα αυτά. Αυτά τα λεφτά πού πήγαν τα λεφτά, ρε φίλε μου, Τάσο. Σε μεταγραφές, Νίκο, δεν έχει έξοδα. Ποια μεταγραφές, Τάσο μου, ποια μεταγραφές. Εδώ πέρα πήγαν να πάνε ένα μπέκι 5-3 εκατομμύρια και κοστάει. Δεν σου ένα παράδειγμα. Να σου πω, Ιβέρια, να σου παλιά, πω. Και να πω ένα παράδειγμα. Ναι, να σου πω λίγο, Ιβέρια, να σου πω λίγο κάτι, Νίκο. Να τελειώσω. Ιβέρια, ο Αρβανιτής που είναι και πάω, άσχετα πήγε στον άλλο να πάει στον άλλο πλάκα. Έτσι, πήγε να πάει το μαυράκι, έχει ένα μαυράκι η Ιβέρια. Καλό μπέκι. Έτσι. Και πήγε να κάνει διαπραγματεύσεις που είναι ο Πάοκ μαζί με τη Βέρεια. Και λέει ο άνθρωπος αυτός, πόσα θέλετε, θέλουμε αυτά τα λεφτά. Το τσάι. Στη διάρκεια του χρόνου λέει 2 εκατομμύριο. Είναι το οποίο ο Ολυμπιακός. Με Ολυμπιακό θέλουμε να πούμε κάθε λεφτά 1,5 εκατομμύριο. Κάθε ναι. Λεφτά. Αφού κάνει ο Μαγκιστάρας, πού είναι ο Μαγκιστάρας. Ναι. Άκουσε λίγο τώρα. Άκουσε λίγο. Τι να ακούσε λεφτά. Όταν, ρε Νίκο, σου πω τι λάθη γίνονται. Όταν έχεις. Έχεις, όταν κάτσε το Γιαννούλη. Έχεις το Γιαννούλη και δίνεις 3 συμβόλαια σε Αζεβέδο. Λεβέκ. Άκου λίγο ρε Νίκο, εγώ σ' άκουσα. Άκουσέ με και εσύ. Όταν δίνεις λοιπόν σε Αζεβέδο, Τόσκα και Λεβέκ 3 συμβολεάρες και έχεις το Γιαννούλη 2 χρόνια στον Ατρόμητο και κοντεύει να πάρει πρωτάθλημα Ατρόμητος με τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Μη μου λες που πήγανε τα λεφτά. Όταν έχεις λοιπόν άλλους παίκτες και δίνεις 3 εκατομμύρια φέτος, 2 και 3 εκατομμύρια. Πού έρθει, σταμάτα τα φέμπτε μήνυμα με τρελάει. Πού έρθει 3 εκατομμύρια, πλάκα με κάνει τάσο. Τα πλάκα μας κάνει εγώ. Καθόλου πλάκα δεν σε κάνει. Πλάκα με κάνει. Ο Ακούστο πόσο κάνει, ρε. Πόσο κάνει ο Ακούστο. Μια βασουλάδα. Πόσο κάνει ο Ακούστο, πες μου. Ρε, τι συμβόλαιο έχει, ξέρεις. Δεν ξέρεις. Αλλού θέλω να καταλήξω, ρε Νίκο. Όταν έχεις δικά σου, όταν έχεις δικά σου παιδιά και σε τρώνε, μάθε να ακούς λίγο ρε, μάθε λίγο να ακούς, μη με τσατίζεις. Όταν έχεις δικά σου παιδιά, Βασίλη, χαμήλωσ' τον λίγο, να μάθει να ακούει όπως τον ακούω. Όταν έχεις λοιπόν δικά σου παιδιά και τα έχεις αριστερά δεξιά, ο Μελιόπουλος τα παρατάει, 8 κατοστάρικα ο Μελιόπουλος, στην Ξάνθη, 800 χιλιάρικα ο Μελιόπουλος. Στην Ξάνθη και δεν έπαιξε ούτε ένα λεπτό. Πού είναι αυτός το αλβανάκι από τον Πανετολικό που πήραμε. Πού είναι αυτός. Πώς το λένε, το ξεχνάω. Ούτε το όνομά του δεν ξέρω να φανταστείς. Πόσα λεφτά έδωσες για αυτόν. Πόσα έδωσες για τον Μελιόπουλο. Πόσα για τον Αζεβέδο. Πόσα για τον Τόσκα. Πόσα για τον Λεβέκ. Και πώς ξεχνάω τώρα. Σήκω στον Νίκο τώρα. Με κατάλαβες. Μην μου λες λοιπόν ότι δεν γίνονται μεταγραφές. Οι οποίες υποφελούνται οι μανατζαρέοι. Γίνονται λάθη, εγκλήματα μέσα εκεί πέρα. Έχεις τον Γιαννούλη τόσα χρόνια και τον έχεις τον Ατρόμητο που κόντρεψε σου είπα να βγει δεύτερος. Με Ουάρτα, Γιαννούλη, Χατζησαΐα και τα λοιπά. Και εσύ κάνεις συμβόλαια σε Αζεβέδους, σε Λεβέ και σε Τόσκες. Δεν μου λες που είναι τα λεφτά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Τάσο με αδειντούμα. Έλα ρε Τάσο. Τάσο. Ο Άρης πρέπει να πάρει να προπονηθεί, Ζάχο, αυτό που είπε, συμφωνώ εγώ, έναν αισιόδοξο, ξέρω.
φιλόδοξο, έτσι, να είμαι όρεξη για δουλειά που να είναι στα, ξέρω εγώ, να έχει κάνει μια μικρή πορεία και να θέλει, ρε παιδί μου, να παρουσιάσει έργο. Ναι. Φυσικά να είναι και στα πλαίσια τα οικονομικά του. Δεδομένο αυτό. Αυτό το, δεν το συζητάμε καν. Τώρα, αυτό που είπες για ονόματα, κουτί και έτσι και αλλιώς, αυτά είναι για μένα... Ακούστηκαν, γράφτηκαν αυτά. Να σου πω κάτι, αν λέμε τώρα, αν το οικονομικό, τα βρήκαν στο οικονομικό, θα ερχότανε. Αλλά ζήτησαν προφανώς πάρα πολλά. Ο ένας από τους δύο τώρα, νομίζω, ο Ιέρο ζήτησε μισό εκατομμύριο. Δεν μπορεί να δώσει άλλο μισό εκατομμύριο. Αν αγοράζουν δολάρια, μα θέλουν 100 φορές μόνοι τους. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά που έχουν αυτοί. Έτσι. Ο Κούτι και ο Ιέρο τώρα. Έτσι, ακριβώς. Πιστεύω ότι θα λυθεί το θέμα. Εντάξει, υπάρχουν προχωρήσεις. Σίγουρα υπάρχει, πρέπει να ψάξει και γι' αυτό προσλήφθηκε και ο Άγγελος Χαριστίας. Για αυτές τις δουλειές είναι, έτσι, ακριβώς. Τεχνικός διευθυντής. Αυτά τα πράγματα κάνει. Αυτά είναι τα καθήκοντά του. Και να βγει τρεις εβδομάδες με την Τερζή, εντάξει, δεν είναι. Πέφτει εσύ τι. Φίλε, άμα είναι να φέρεις τώρα προπονητή που είναι μεγάλος βετεράνος ποδοσφαιριστής σε τεράστιες ομάδες, αλλά δεν έχει παραστάσεις από προπονητική σε ομάδα τουλάχιστον Β' Ισπανίας ή Α' Ισπανίας, μια Ισπανιόλα σου πω εγώ, ρε φίλε. Τι να το φέρεις να τον κάνεις χωρίς να ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, χωρίς να έχει εμπειρία, χωρίς να ξέρει ποιος είναι ο Αστέρας Τρίπολης, χωρίς να ξέρει ποιος είναι ο Πανιώνιος, ο Πανετολικός κτλ. Τι να τον κάνεις, εσύ Τάσο, για πες μου. Εγώ ξένο προπονητή θέλω, σύμπαν. Ξένο θέλω και Ισπανόφωνο Λατίνο, γιατί αφού παίρνουμε Λατίνο στην ομάδα και ο Άρης έχει ανοίξει παρτίδα με Λατίνους, θα φέρει έναν Λατίνο να παίξει το ποδόσφαιρο του ανάλογο. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, θα συμφωνήσω, αλλά. Θα συμφωνήσω για ένα και μόνο λόγο. Γιατί θα έχει παρέα του δίπλα του, σκιά του, ο προπονητής του Άρη ο καινούριος, έναν άνθρωπο μπαλαδόφατσα, τον Χαριστέα, τεχνικό διευθυντή, ο οποίος γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα. Με κατάλαβες. Οπότε, προπονητή που ξέρει την ελληνική πραγματικότητα μπορεί να και να μην το χρειάζεται. Και όλα γιατί θα έχει τον Χαριστέα. Εγώ από τον Χαριστέα δεν περιμένω πολλά πράγματα. Κακός. Δεν περιμένω. Γιατί? Γιατί δεν είναι μάτσο. Δεν έχει. Δεν έχει παίχτες, δεν έχει προσβάσεις. Έχει ένα όνομα. Έχει κονέ, ρε φίλε, έχει γνωριμίες. Έχει. Δεν έχει. Έχει. Όταν παίζει τόσα χρόνια στην Ευρώπη, δεν έχει. Και Μπουντεσλίκα δεν έπαιξε. Θα φανεί, θα δοκιμαστεί αυτό. Μπουντεσλίκα έπαιξε. Ισπανία έπαιξε. Όχι, Ολλανδία έπαιξε. Άγιαξ. Πού θες να παίξει, ρε Τάσο. Εντάξει, όλα αυτά θα δοκιμαστούν. Γι' αυτό είναι. Φυσικά. Και οι επιλογές και οι διασυνδέσεις και τα κονέ, όπως λέμε. Έτσι. Εντάξει, επειδή έπαιξε έξω, τι είπα, επειδή έχει τις ικανότητες και του μάνατζερ. Φυσικά και τις έχει. Ποιος θα την έχει, δηλαδή, ο Κολτσίδας? Όχι, δεν είμαι για Κολτσίδας. Τότε. Θα δούμε. Αυτά. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Σου. Να είσαι καλά, Τάσο. Yeah. Τώρα εγώ δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο, έτσι. Μου ήρθε αυτό το όνομα, έτσι, με τον Κολτσίδα, έτσι, προς Θεού. Αν δεν άκουσα, γιατί. Αλλά, εν συγκρίση τώρα με την... Ο Κολτσίδας τι είπες. Με την ποδοσφαιρική καριέρα και την πορεία που έκανε ο Χαριστέας, δεν συγκρίνεται. Καλά, εντάξει, όχι, βέβαια, όχι. Όχι, λέω, ποιο θα ήθελες, ρε παιδί μου, λέω, να έχει. Ποιος θα ξέρει, έχει γνώσεις, αν δεν έχει, ο Χαριστέας, που έπαιξε Ολλανδία, που έπαιξε Γερμανία, που πήρε Euro. Ο Κολτσίδας, λέω. Αυτό είπα. Ναι, εντάξει, οκ. Έτσι. Τι να κάνω τώρα. Πάμε στον επόμενο. Α, είναι 9 και 5. Mm. Ωραία. Θα πάμε τότε στο δεύτερο διάλειμμα, Τάσο. Mm. Να πούμε και έτσι ένα-δύο θεματάκια ακόμη που έχουμε. Είπαμε, έχουμε και πολλά το μάτς. Έχουμε να πούμε. Εντάξει. Ζήσης Βρίζας λέει, θέλω να το φέρω στον ΠΑΟΚ τεχνικό διευθυντή. Ο Μάριο Μπράγκο λέει, θα γίνει αποδεκτή η παρέτηση. Η παρέτηση. Οι πληροφορίες αυτό λένε. Και θέλει να φέρει, λέει, το Ζήσης το Βρίζα. Έχει πολύ ψωμί συζήτηση μετά τον break. Ωραία. Πάμε τότε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287 για 3 οκτάρια και το 69-45-287 για 3 οκτάρια θα είναι δικό σας. Και φυσικά, FM για το μήνυμα στο σχόλιο σας 54-526. Πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4 του FM. Ζάχος Ντρούλινγκ, τα σωστά στα μικρόφωνα. Παρέτσα θα είμαστε μέχρι και τις 10 συντροφιά μαζί σας. 23-10. 287 και 3 οχταράκια. Οι τηλεφωνικές γραμμές μας είναι ανοιχτές και σας περιμένουν. FM και ενός σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 για όλους τους ντροπαλούλιδες και όλες τις ντροπαλούλιδες και ντροπαλούλες που μας κρυφακούτε, έτσι. Λοιπόν, καταρχήν εγώ πιστεύω ότι
Μπορεί να είναι μεγάλα ονόματα και τα δύο, και του Γκούτι και του Ιέρο. Mm-hmm. Αλλά δεν αρκεί για να γίνεις προπονητής. Ονόματα σαν ποδοσφαιριστές. Ποδοσφαιριστές. Έτσι. Δεν αρκεί γιατί υπάρχει έλλειψη εμπειρίας, υπάρχει έλλειψη της ελληνικής πραγματικότητας, το τι συμβαίνει. Και είναι μεγάλο ρίσκο να έρθουν σε μια ομάδα η οποία η μόνη της βλέψη, νομίζω, τουλάχιστον για φέτος, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς, είναι το να πάει καλά στο κύπελο. Το κύπελο, από την αρχή έτσι, ήταν. Δεν ναι, ναι. Το αναφορά... κύπελο και τα δύο Ευρώπη φυσικά, μέσω πρωταθλήματος. Και να παίξει όσο δυνατόν καλύτερη μπάλα, έτσι. Στο πρωτάθλημα. Τη δεδομένη στιγμή έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα η ομάδα του Άρη. Έχει μια παρέτηση του προπονητή πριν καν γίνει αγιασμός στα σχολεία, πριν καν εγκαινιαστεί η έκθεση Θεσσαλονίκης. Σπάνιο φαινόμενο αυτό να το βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ δεν το περίμενα να σου πω. Ιδίως μετά την πολύ καλή εμφάνιση που έκανε ο Άρης με τη Μόλντε εδώ μέσα, που έπρεπε να βάλει άλλα δύο γκολ τουλάχιστον, θα πω εγώ, και έπρεπε να περάσει. Γιατί άλλο η καζούρα, άλλο η πραγματικότητα. Έτσι, ξεκίνω το μάτσο, ο Άρης έπαιξε καλά. Έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο και μου θύμισε τον Άρη της Τούμπας πέρσι. Mm. Που σου είπα, μπορεί να κέρδισε, να πήρε το χ, που ήταν νίκη για σένα βέβαια. Mm. Με goal offside 20 πόντους, αλλά είχε παίξει μπαλάρα μέσα στην Τούμπα. Εντάξει, για να τα λέμε όλα. Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πρέπει να πάρει ένα έμπειρο προπονητή. Έναν προπονητή ο οποίος γνωρίζει το τόπι. Έχει φιλοδοξία να κάνει το κάτι παραπάνω στον ελληνικό χώρο με την ομάδα του Άρη. Αλλά όλο αυτό το εγχείρημα απαιτεί και μεγάλο κοστολόγιο, Ζάχο. Δηλαδή, δεν μπορείς να θέλεις το ένα, να θέλεις το άλλο, να θέλεις το παράλλο, να έχει όλα τα προσόντα και να τη βγάλεις με 150 και 200 χιλιάρικα. Στα πλερωά, αν υπάρχουν τα φράγκα για να πλερωά. Αν δεν υπάρχουν τα φράγκα για το πλερωά, θα προσαρμοστείς σε ό,τι μπορείς να κάνεις. Εγώ επιμένω ότι ο φετινός σχεδιασμός ήταν, από το πιο κοσμητικό επίθετο να χρησιμοποιήσω, ήταν, τέλος πάντων, θα πω κακός. Δεν θα πω καταστροφικός, θα πω κακός. Έγιναν, θεωρώ, σύμφωνα με τη δική μου άποψη, δική μου ματιά, ότι έγιναν προσθέσεις στο υλικό εκεί που δεν χρειάζονται, και κάποιες από αυτές, όπως φαίνεται και του Ντουάρτε, που μπορεί να μην μπορεί καν να βοηθήσει. Και εκεί που πραγματικά πονούσε η ομάδα, η κάθε σε κάποιες θέσεις, όπως αριστερό, μπακ, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε ότι μένει ο Μενέντεθ. Ένας, εντάξει, τον έχω χαρακτηρίσει, δεν θέλω να λέω συνέχεια το ίδιο πράγμα, γιατί αυτό σημαίνει και εμπάθεια. Εμπαθής δεν είμαι με το παιδί. Μακάρι να παίξει και να ξεφτυλιστώ κιόλας, που δεν νομίζω. Λοιπόν, άρα μένουμε στην ουσία με έναν αριστερό, με τον Γκόρχουτ, και κατά συνθήκη τον Μενέντεθ, ο οποίος αναγκαστικά και μείνει τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο, θα παίζει αυτός, εκτός αν γίνει κάποια τάσο προσταφαίρεση, πρόσθεση δηλαδή, από τους ελεύθερους, γιατί οι ελεύθεροι είναι μέχρι τις 15, έτσι. Το ότι είναι κάποιος ελεύθερος δεν σημαίνει ότι δεν είναι και καλός παίκτης. Λοιπόν, πάντα υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει το σωστό μάτι και τα σωστά κονέ, όπως είπαμε προηγουμένως και με τον Τάσο, έτσι. Λοιπόν, αν δεν γίνει εκεί, σημαίνει ότι μένουμε με τους δύο, τον εξής ένα, τον Γκόρχουτ, μέχρι το Δεκέμβριο τουλάχιστον. Έγιναν, θεωρώ, κακό σχεδιασμός. Γίνονται αυτά, όπως πέρσι ο σχεδιασμός ήταν σχεδόν 80-90% σωστός, φέτος ήταν λάθος. Δεν ξέρω, λογικά, ο κύριος Διαμαντόπουλος, φυσικά, εφόσον έλαβε μέρος σε αυτό το πράγμα, έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, αλλά φυσικά και ο προπονητής έχει την ανάλογη. Θεωρώ ότι γίνανε, επαναλαμβάνω, πήρε παίκτη ο Άρης σε θέσεις που δεν είχε τόσο πολύ ανάγκη, μην πω καθόλου, όπως και η τελευταία για μένα προσθήκη του Μαντσίνη, και αφήσαμε άλλες θέσεις στο έλεος του Θεού. Μακάρι να μην το πληρώσουμε. Βέβαια, παίζουμε σε ένα υποβαθμισμένο πρωτάθλημα. Γεγονός είναι, με ποιότητα χαμηλή. Βέβαια, σε 9 μέρες παίζει τον Παναθηναϊκό. Ναι, παίζουμε τον Παναθηναϊκό, βέβαια. Και ένα παιχνίδι. Και ένα παιχνίδι που δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα υπάρχει για τον Άρη. Ναι, εγώ λέω ότι αν στραβώσει, εγώ δεν σου λέω να χάσει. Ναι, παίζει ένα χ με τον Παναθηναϊκό που είναι πολύ πιθανό. Τριπλή είναι. Με τα προβλήματα που έχει και τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός, που έχει αυτό ανάγκη. Και αυτό έχει. Και λογικά λέω, λογικά, αν χάσεις και στην Τούμπα, ναι, σε 4 μάτς θα έχεις 2 βαθμούς. Θα έχεις 2 βαθμούς. Μετά, και μετά παίζω 2 εντός, ένα με τη Λάρισα και με τον Ολυμπιακό. Επιτακτική ανάγκη, μετά ακόμη πιο επιτακτική. Έχεις θέμα με 2 βαθμούς στα 4 μάτς. Ναι.
Έχει θέμα, όχι για υποβιβασμό γι' αυτό, ναι. Θεού. Έτσι, γιατί το ρόστερ σου έχει θέμα και γενικότερα. Όχι, το ρόστερ σου δεν είναι. Το ρόστερ σου είναι για να είναι πεντάδα. Άκουσε. Όλα, το ρόστερ μπορεί να λέει ό,τι είναι και όντως υπάρχουν αρκετοί καλοί παίκτες, αλλά επαναλαμβάνω, όλα φαίνονται στο γήπεδο. Και σήμερα είδες, εντάξει, φιλικό, εγώ δεν τα σχολιάζω καν τα φιλικά. Αλλά βλέπεις και σε κάποια στιγμή και η μπάλα. Απλά τι γίνεται, Ρεζάχου. Δεν σε θέλει κιόλα. Και σε τιμωρεί. Φέτος, θα ρωτήσω και δεν θα ρωτήσω εσένα. Θα ρωτήσω φίλους Αριανούς που θα βγουν. Ναι. Στην πρώτη διάδα ποιον βλέπετε, ας πούμε. Ολυμπιακό, νομίζω πάω, η διάδα είναι. Αν και δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, όχι. Νομίζω κατά 80-90% αυτή θα είναι η διάδα. Μπράβο. Γιατί να μην διεκδικήσεις εσύ την τριάδα. Ωραία. Τι να βγει. Λέω εγώ τώρα. Πάμε πάλι, ωραία. Πάμε γιατί πάλι. Στο λέω αυτό. Ωραία. Βλέπεις τον Παναθηναϊκό, είναι ανύπαρκτος. Ανύπαρκτος. Και τι, ναι, έχει πολύ καλύτερο ρόστερο ο Παναθηναϊκός από σένα. Δεν νομίζω να έχει. Δηλαδή, δεν το ξέρω κιόλας. Δηλαδή, την κοινή έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω να έχει. Βέλεθ έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω ποιος με ποια center back έχει μείνει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω καθόλου Παναθηναϊκό. Δεν έχει, εγώ σου λέω. Δεν ξέρω. Ο Παναθηναϊκός προς τα φιλικά όντως. Ούτε ήταν. Φετφατζίδη καν έχει. Το Φετφατζίδη νομίζω τον ήθελε σε κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν έκατσε η φάση. Η ΑΕΚ που είναι με τον Μπακάκι. Η ΑΕΚ δεν ξέρω τους ξένους που πήρε αυτούς. Με τον Μπακάκι και τον Ολιβέιρα. Και τον Βαρανόπουλο και τον. Ωραία. Μέσα στον ένα χρόνο που κάνουμε εκπομπές, το επειδή, ναι, το έχουμε συζητήσει, αλλά είπε θέλει την άποψη του κόσμου. Όντως, αυτό, ναι, ήταν καλό. Γιατί εγώ την άποψή μου την έχω πει και δεν είναι ενδεικτική. Δηλαδή, εγώ είμαι πλέον. Χθες έγινα 51. Εντάξει. Εμένα, Τάσο, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Μου τα πει έτσι κι αλλιώς. Λέω ότι όταν λέω δεν είναι ενδεικτική, λέω αλλιώς σκέφτομαι εγώ, αλλιώς σκεφτόμουν 20, αλλιώς σκεφτόμουν 30, αλλιώς 40, αλλιώς 51. Πού θέλω να καταλήξω. Ναι, εμένα δεν μου λέει τίποτα η τρίτη θέση. Εμένα. Ναι, θα σου πω γιατί σου λέει. Για τον πολύ κόσμο λέει. Θα σου πω γιατί σου λέει η τρίτη θέση. Όχι, εμένα δεν μου λέει. Πέρσι τι θέση βγήκες. Πέμπτος. Και βγήκες Ευρώπη. Ωραία. Φέτος θα είναι άσχημα να βγεις τρίτος, να είσαι σίγουρα Ευρώπη και να προσπαθήσεις να κάνεις την πόλη σκέφτη. Άμα βγω πέμπτος πάλι Ευρώπη δεν βγαίνω. Άλλο σου λέω, ρε φίλε. Δεν θα είναι επιτυχία από πέμπτος να βγεις τρίτος. Για μένα όχι. Για μένα. Okay. Για μένα. Πρόσεξε τι σου λέω. Για τον περισσότερο κόσμο, για μένα σου λέω. 23, 10, 2, 87 και 3. Για μένα δεν είναι. Θα σου πω γιατί είναι, γιατί το αγνοείς. Γιατί φέτος έχει play-off από τη θέση 1 ως 6. Εντάξει, μου λες στο τέλος να βγω τρίτος και στα play-off μέσα. Σου είπα στη βαθμολογία να τερματίσεις και όχι για τα play-off. Εγώ κατάλαβα στο τέλος. Πάμε. Ακόμη, 23, 10, 2, 87 και 3 οχταράκια. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526. Καλησπέρα. Έλα. Έλα, εσύ. Νάτος, Χριστός ΠΑΟΚ και Μάντσεστερ. Ναι, ναι. Α, εγώ καλά που με ενημέρωσες. Χρόνια πολλά, Ζάχο. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Ναι. Υγεία. Έτσι, υγεία να έχουμε. 51. Εγώ 54, σε τρώω 3 χρόνια. Με περνάς 3, είδες τη Μάντσεστερ 3 χρόνια περισσότερο. Ναι. Τότε ήταν χρόνια. Καφενείο, βέβαια, στην αρχή. Έχω δει να την κερδίζω τη Λίβερπουλ σε δύο τελικούς που τη βρήκα κυπέλου. Τα θυμάσαι αυτά? Πώς δεν τα θυμάμαι. Μία με τον Καντονά και Καντονά. Μία το πολύ παλιό, το 77. Και το 77, αλλά δεν το θυμάμαι. Το έχω δει. Ήμουνα 10 χρόνων. 9 προς 10. Ναι, εκείνα τα έδειχνε. Πρέπει να ξέρει του τελικού η κρατική. Σάββατο γινόταν η τελική, 5 η ώρα. Ναι, πάντα αυτή η ώρα. Και το περιμέναμε ειδικά το τελικό κυπέλου Αγγλίας, πώς και τι, έτσι. Πώς και τι, ήταν μεγάλο. Είδα και το άλλο με την Arsenal που χάναμε 2-0, το κάναμε 2-2 και χάσαμε 3-2. Και χάσαμε 3-2, όντως. Βέβαια, ξαναγίναμε καφενείο, δεν πειράζει. Καφενείο, έχουμε. Σε είπα ότι τα μικρά παιχνίδια οι ιδιοκτήτες είπαμε τα παίζουν στοίχημα. Λες, θα δεις τώρα έχει, με τη Λίβερπουλ. Άμα χάσω με τη Λίβερπουλ 4-0, θα σε πω, OK, εντάξει, δεν θα έχω τίποτα. Χάσεις 4-0, δεν θα χάσει, αλλά θα χάσει. Έχεις και αυτό το Hobbit στον πάγκο, μια χαρά είσαι. Το χόμπι, εσύ με τη Λίβερπουλ, εντάξει, χι βγαίνουν τα μάτια τώρα τελευταία. Που είμαι και χάλια. Ας μην το πάρουν τουλάχιστον κάτι γι' αυτό. Πάμε. Ας μην πάρουν το πρωτάθλημα. Τώρα να που είπατε για το. Για, πες. Για το πρόγραμμα που λέγατε. Ναι. Για τον Παναθηναϊκό που είπατε. Αυτοί, πρωτού αρχίσει το πράγμα, αυτοί και λαϊδούσαν και λέγανε για πρωτάθλημα θα πάνε οι Παναθηναϊκοί. Και λέω, τι ανέκδοτα μας λένε. Τι πρωτάθλημα από κάτω. Ή κάτω, η δική του, ναι. Ναι, από την κάτω μεριά όμως. Από το 14 προς τα πάνω. Αυτοί κάτω, ναι, και λέω τι λένε, ρε, ανέκδοτα μας λένε. Nice. Λοιπόν, Τάσο, κοίταξε να δεις. Εύκολα ή δύσκολα ατρόμητο και άρα θα τα πάρεις. Εκεί στην ΑΕΚ, ξέρω, το φοβάμαι. Αυτή είναι συνδικάτο με τον Ολυμπιακό. Θα προσπαθήσουν να σε κόψουν εκεί, να ξέρεις. Mm-hmm. Με βάρ, με αλλιώτικα, κάτι θα γίνει εκεί. Κοίταξε, τώρα είναι και γιατί στο, μετά, και στο, ναι, γιατί, κανάλι του Προέδρου, ο οποίος ενδιαφέρθηκε να πάρει τη Φόρνετ και την Νόβα.
Γιατί ξέρεις, εκεί έχεις ένα ψηλό εμπόδιο και στην ΑΕΚ και μετά έχεις την πρώτη τελευταία στον Ολυμπιακό. Αλλού που έχεις εμπόδια, δεν έχεις. Παντού έχεις εμπόδια με αυτή την εικόνα που παρουσίασες, Χρήστο. Κάτσε ρε λίγο να ακούσεις. Ναι, ακούω. Δύο μάτς που έπαιξες με Πανιόνιο και Πανετολικό στην έδρα σου. Ναι. Προβλημάτισες έντονα. Μπορεί να έχεις μείνει αίτητος και να έρχεσαι με φόρα από πέρσι 36 αγωνιστικές να κερδίζεις, να είσαι αίτητος μάλλον, αλλά προβλημάτισες και φαίνεται ότι το 4-4-2 του Άμπελ Φερέιρα είναι δύσκολο το να εφαρμοστεί με το υπάρχον υλικό του ΠΑΟΚ. Στη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, μπορεί τον Οκτώβριο, αρχές Νοεμβρίου, να πετάει η ομάδα και να σου πω εντάξει, είχε δίκιο ο άνθρωπος. Αλλά τώρα αυτή η ομάδα έχει μάθει να παίζει με το 4-2-3-1 του Ρουμάνου και το 4-3-3 δύο χρόνια. Με κατάλαβες? Ναι, ναι, εγώ σε λέω τώρα τα ντέρμπι σου ποια είναι. Τα έξω, τα δύσκολα. Εκεί στην ΑΕΚ και στο Γαύρο που θα πας. Ναι. Είναι. Βάση ντέρμπι, βάση ντέρμπι. Είναι και με τον Άρη είναι ντέρμπι, δεν είναι? Είναι στην Τούμπα, εντάξει. Και ναι, πέρσι στην Τούμπα όμως έχεις επίρρο Άρης. Δύο φορές. Δεν τον κέρδισες. Ναι. Άρα είναι ντέρμπι. Κέρδισε το Χαριλάου. Κέρδισε το Χαριλάου όμως. Τι? Έβγαλες διπλό εκεί. Ναι, αλλά στην Τούμπα δεν κέρδισες. Εντάξει, φέτος θα κερδίσεις. Τι να κάνουμε. Εντάξει, μπορεί να φέρεις το Χ εκεί. Θα πάει ανάποδα. Θα κερδίσει εκεί, θα χάσει το Χαριλάο. Απλό είναι. Ναι, θα δείξει, και θα πάρει θα το πρωτάθλημα με μία ήττα. Πάλι ο ΠΑΟΚ. Δεν μας πειράζει. Θα δείξει. Λοιπόν. Ας το πάρει. Και εσύ και τέσσερις. Δεν με μεγαλάει. Αλλά να ξέρετε ότι και ναι. Παρόλο που αυτοί παίζουν με την κυβέρνηση δική τους. Παίζουν με τα ΒΑΡ και τους διαιτητές δικούς τους φέτος, ό,τι θέλουν. Να ξέρεις ότι ο Γαύρος θα γκελάρει σε 3-4 ματσάκια σε φέτος. Να ξέρεις. Και καλά, στα play-off θα κρυθεί το πρωτάθλημα. Τώρα, δεν είναι έτσι, Ζάχο. Τώρα πόσους βαθμούς να έχει διαφορά. Αν θα πάρει ο Φαταόλης στην Νόβα. Δεν μπορεί να έχει μεγάλη διαφορά. Κατευθείαν όλοι γίνονται παραδείγματα. Δεν μπορεί να έχει μεγάλη διαφορά. Ούτως ώστε να πεις δεν. Τα play-off θα είναι θα ανούσια. Έχει διαφορά γιατί θα δούμε. Δεν γίνεται. Θα δούμε. Έχει και Champions League ο Ολυμπιακός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δούμε. Τι θα είναι ο Ολυμπιακός, 7-8 πόντους μπροστά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα σου δικαιολογήσω το γιατί. Θα δούμε καταστάσεις. Θα δούμε καταστάσεις. Και ομάδες δορυφόρους. Ομάδες είναι τεράκια με τον Ολυμπιακό. Καλά. Λόγω τηλεοπτικών δικαιωμάτων κτλ. Ο μόνος λοιπόν. Που αντιστέκεται σε όλα αυτά και που πάει κόντρα σε όλα αυτά είναι ο ΠΑΟΚ. Τον οποίο ο ΠΑΟΚ κάποιοι τα προηγούμενα χρόνια βιάστηκαν να τον πούνε Ρουφιάνο του Βορρά. Και κάποιοι έχουν συνεταιριστεί και ανήκουν στο κανάλι που ενδιαφέρεται να το πάρει ο Μαρινάκης στο συνδρομητικό και πήγαν την τελευταία στιγμή φεύγοντας από την κρατική χορηγία. Ναι. Αλλά Ρουφιάνος του Βορρά είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κοντράρει. Κοντράρει τον Ολυμπιακό, κοντράρει το σύστημα, κοντράρει τα εξαγωνιστικά όλα. Κλείνω να πάρει και κανένα άλλο. Και την Ξάνθη βλέπω πολύ ψηλά φέτος. Έκλεισε. Και την Ξάνθη βλέπω. Δεν θα είναι ένας εναντίον όλων. Εμείς είμαστε οι Ρουφιάνοι του Βορρά. Και την Ξάνθη πολύ φουριόζα τη βλέπω. Πάει για πρωτάθλημα στην Εξάδα, τη βλέπω την Ξάνθη. Από εκεί που ήταν να πέσει πέρσι. Η Εξάνθη τη βλέπω πολύ στα ψηλά πατώματα. Η ομαδάρα Εξάνθη. Στο είπα και πέρσι, πάντα μία ομάδα τον πρώτο γύρο θα πηγαίνει καλά. Και μετά ξεφουσκώνει. Μα ο Ατρόμητος θα είναι. Μα ο Αστέρας Τρίπολης θα είναι. Μα η Ξάνθη θα είναι. Δεν τη βλέπω να ξεφουσκώνει την Ξάνθη. Για να δούμε, τη βλέπω στην Εξάδα. Θα ξεφουσκώσει, θέλει, δεν θέλει Ξάνθη. Βλέπω στην Εξάδα, γιατί έτσι ξέρω. Καλά, Εξάδα στο κίνο βλέπεις εσύ. Στο κίνο, Εξάδα 5 στα 6 πιάσαμε. Κατάλαβες. Πάμε στον επόμενο. Ποιον επόμενο. Στο μεθεπόμενο. Καλά, ούτε μεθεπόμενο. Δεν το βλέπω τον Νικόλη. Ακόμα στη διπλή γιορτή σε χθες. Τι να κάνει. Αφού είμαι στη διπλή γιορτή, δες και εσύ αυτήν. Ποια είναι αυτή? Αυτή η νέα παίκτρια του Άρισο Βόλεϊ. Την είπαμε. Σου άρεσε? Σιγά το αγκούρι το όρθιο. Δεν σου άρεσε, ε? Άιντε με το όρθιο χειρό. Μα σε κάνει γούτσου γούτσου. Τι να την κάνει αυτή? Αυτή να την βάζει στο κρεβάτι, τα βγουν τα πόδια τη απ' έξω. Ναι, 90 είναι. Τι να την κάνω το 90, ρε φίλε. Το ψηλί από εμά. Εμεί σφινάκια θέλουμε τώρα. Πλάκα κάνει τώρα. Τι να το κάνει το 90. Δεν σε κομπλάρει άμα τη δει. Ε? Αυτή άμα σε βάλει και το δεκάποτο 2-2. Αυτή χρειάζεται να βάλει το δεκάποτο. Βάλει πεντάποτο. Δεν χρειάζεται αυτό. Πεντάποτο πάει 95. Α βάλει, ρε φίλε, άμα γουστάρει. Γιατί και σκέψου τώρα, εσύ μέχρι τα βυζιά τη θα είσαι. 1,85, ναι, γιατί. Μέχρι δεν είμαι κοντό, αυτή είναι ψηλή. 1,85 είμαι. Έχει στήθο. Φοράει κανένα τεσσαράκι. Φοράει.
Τεσσαράκι για το Βόλιο. Τεσσαράκι μου, λαμπρό, φέγγε μου να περπατάσω. Τώρα το κλείσα το παράθυρο. Την έκραξε, το κλείσα. Να, τη δεύτερη την είδα εγώ. Πού την είδα. Άνοιξε, να τη. Μπράβο, ρε, εσύ. Το μάτσο γαρίδα όταν πρωί την γυαλιά. 600 ευρώ γυαλιά φορά. Ε? Βάλε ένα πλάνο να δω. Πλάνο, αεροπλάνο, περίμενε. Πού είναι. Να, εδώ με το μαγιό βάλε. Σιγά με αυτή διαράκι προ τριαράκι. Διαράκι το διαράκι. Ούτε τι τρία, πολλέ σου είπα. Δύο με. Μ' αρέσει που είμαστε ποικίλο περιοδικό. Με ορμόνε. Πικίνο από κάτω έχει μπουτάρες, ωραία είναι. Το μπικίνι ωραίο. Καλή. Αλλά αποστήτως δεν κάνει. Εγώ πιο κάτσε πολύ. Να δούμε καμιά άλλη. Καμιά άλλη. Τι. Δεν κάτσε. Εδώ, ναι. Εκεί που σκύβει να πάρει την μπάλα. Δεν έχει, σου λέω, βιζί. Ναι, ξέρω και δύο μα είπε, ρε φίλε. Δύο είναι. Δύο. Το δύο είναι, ρε φίλε. Δύο είσαι. Και παρά. 1,9. Δεν εκείνα τα. Δεν ξέρω τη μάρκα τα σου πιάνει. Τι είσαι, έχει εργαστεί στην βιομηχανία. Τώρα, άκου τώρα το δάσκαλο. Αυτά είμαι δάσκαλο. Είσαι δάσκαλο. Ναι. Είσαι ο Σταμάτη Γκαρδέλη, να πούμε, του Λίμπερ. Άντε πάλι. Είσαι ο Σταμάτη. Δεν είμαι ο Σταμάτη Γκαρδέλη. Αλλά είναι ωραία γυναίκα. Εντυπωσιακή. Ναι. Αλλά εγώ έτσι τώρα, μην πει τώρα, ξέρω πάει μια θεμένα 68, ναι. 1,70 ή 1,90, την 1,68. Δίνει 30 ευρώ και παίρνει διαρκεία στο βόλιο του Άρη. Ή δίνεις 30 ευρώ και βρίσκεις αυτό που θες. Ωραία. 30 ευρώ εσύ, εντάξει, μην ξοδεύεσαι τόσο πολύ. Με 30 ευρώ. Το καταβολή. Λοιπόν, τελευταίο διαλυματάκι θα το κάνουμε, κύριε Τρέγια. Για το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Έχει και γιούρο. Τι έγινε, ρε, ο Στόχ θα παίξει. Θα το δούμε το Στόχ να παίζει. Αλλά έτσι είναι. Όταν οι επιλογές δεν γίνονται από το προπονητικό team και γίνονται από κάπου αλλού, αυτά εδώ παθαίνουμε. Τι να κάνουμε. Καλό είναι να τα λέμε, παιδιά. Καλό είναι να τα συζητάμε και να μην γλύφουμε τους μεγαλοεπενδυτές επειδή τα χώνουν. Καταλάβατε. Εσείς που έχετε συμφέροντα ή σας συντηρούν τα site ή τους κάνετε αβάντα και τα λεπά και ξέρω εγώ έχετε ανάγκη από το να τους γλύφετε, καλά κάτι, γλύψτε τους. Έτσι. Αλλά καλά είναι ο καθένας να είναι στο πόστο του. Δηλαδή, ο πρόεδρος να χώνει χρήματα και το συνάφι αυτού και το οικείο περιβάλλον αυτού. Άσχετα αν είναι στη διοίκηση ή όχι, καλά είναι να κοιτάει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, να έχει πληρωμένο το σύλλογο, την ομάδα του, ποδοσφαιριστές, φροντιστές, προπονητές και ό,τι αφορά το σύλλογο. Το κομμάτι των μεταγραφών να το κάνει ο τεχνικός διευθυντής με τον προπονητή και το τεχνικό επιτελείο της ομάδος και να μην χώνεται κανένας άλλος. Μα κανένας άλλος. Γιατί είτε είναι κακομαθημένος, είτε έτσι έχει μάθει. Εντάξει, ο καθένας το πόστο του, είπαμε. Ας κάτσει στο Instagram εκεί να τον αποθεώνουν, να κάνει να δείχνει να ράνει. Okay. Τον αγαπάμε, τον εκτιμάμε, αναγνωρίζουμε το τι έχει συμβεί, αλλά όταν πρόκειται να γίνει κακό στην ομάδα, να κάνετε πέρα. Το συμφέρον του συλλόγου είναι πάνω από όλους και από όλα. Όπως και αν ονοματίζεται, ό,τι ιδιότητα και αν έχει ο συγκεκριμένος κύριος ή κυρία. Ο καθένας τη δουλειά του. Εντάξει, εγώ που είμαι υδραυλικός, δεν μπορώ να πάω να κατεβάσω μία μηχανή και να την κάνω ρεκτυφιά από ένα αυτοκίνητο. Εντάξει, δεν είναι η δουλειά μου. Όσα λεφτά και να μου δώσει ο άλλος που θα έχει τη μηχανή, για να τη φτιάξω, δεν θα μπορέσω. Γιατί είμαι άσχετος. Βάλε μου, σου κάνω μια ανακαίνιση σε ένα μπάνιο, να σου βάλω μπανιέρα, να σου βάλω τζακούζι, σου βάλω δερμοσύμφωνα, ηλιακό, καζανάκια, βρύσες, ό,τι γουστάρεις. Ποδοβαλβίδες, τι θες να σου βάλω, ό,τι θες ρε στη δουλειά μου πάνω. Αλλά όταν είμαι άσχετος, δεν ξέρω ρε φίλε τα ηλεκτρολογικά, θα με σκοτώσει το ρεύμα, αφού είμαι υδραυλικός. Θα κάνω τον ηλεκτρολόγο, τον καρασγέρι, όχι. Στον κλάδο μου, στον τομέα μου, στην τέχνη μου, εκεί που θα αποδώσω. Άρα λοιπόν καλό είναι και φρόνιμο και συνετό για να μην κάνουμε κακό στην ομάδα. Και εγώ δεν το λέω κακοπροαίρετα, το λέω κακοπροαίρετα, το λέω καλοπροαίρετα εντελώς. Καλά είναι ο καθένας να κάθεται στο πόστο του και σε αυτό που το αρμόζει. Ο πρόεδρος εκεί, με τα χρήματά του, επιχειρηματικές δραστηριότητες, να βγάλει, να φέρει λεφτά για το σύλλογο, να είναι πληρωμένος. Ο προπονητής να φέρει καλούς ποδοσφαιριστές, να παίζει καλά η ομάδα, να κρατάει τα αποδυτήρια, τα στεγανά και την ηρεμία μέσα στα αποδυτήρια και το σεβασμό. Το προπονητικό team με το τεχνικό διευθυντή να φέρουν καλές μεταγραφές και να κάνουν καλές επιλογές στο φύγε ή έλασε. Εντάξει, τι εννοώ, γιατί το λέω, ορίστε. Πού είναι ο Λάμπρου, ρε. Πού είναι ο Λάμπρου? Έχουμε ένα παίκτη Λάμπρου. Έχουμε επίσης ένα παίκτη ο οποίος λέγεται Μιχάη και έβγαζε μάτια στον Πανετολικό. Έχουμε ένα παίκτη Μελιόπουλο ο οποίος στήγησε 800.000 ευρώ και κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια στα 19 του. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν γίνεται σωστά.
Και ιδίως κάτι δεν γίνεται σωστά όταν έχεις κάνει τρεις συμβολεάρες σε Αζεβέδους, σε Τόσκες, σε Λεβέκηδες κτλ. Και έχεις τον παιχταρά του Γιαννούλη στον Ατρόμητο δύο χρόνια να βγάζει μάτια. Βάλτε τα φράγκα κάτω να δείτε Μελιόπουλη, Μιχάηδες, Αζεβέδη, Τόσκες και Λεβέκ και ξέρω εγώ και κανένα δυο άλλοι Μιχόγεβης και που είναι από εδώ και αριστερά και δεξιά. Να δείτε τι συμβαίνει και τι γίνεται. Και να την πάρετε χαμπάρι. Και θα καταλάβετε και τι γίνεται. Κάνουμε το διάλειμμα και ερχόμαστε να συνεχίσουμε την κουβέντα. 23-10-287 και 3 χταράκια σε 3 λεπτά από τώρα. Εδώ, επιστροφή για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Εδώ είμαστε και ο Τάσος Τρέγιας και ο Ζάχος ο Ντρούλινγκ. Παρέτσα θα είμαστε για 20 λεπτάκια μαζί σας. 23-10-287 και 3 οχταράκια. Τηλεφωνικό κέντρο είναι ανοιχτό και περιμένει τις δικές γραμμές. 69-45-287 και 3 οχτάρια. FM και ένα σχόλιο μήνυμα από στρίστο 54-526 για τους ντροπαλούλιδες και για όσους και όσες μας κρυφακούτε. Θα σχολιάσουμε όλα τα μηνύματά σας. Όπως λέγαμε και πριν, γιατί έλεγε ο Ζάχος για τον προγραμματισμό του Άρη που φέτος δεν ήταν κακός. Δεν ήταν τόσο πετυχημένος. Να πω κακό το χαρακτήρισα, έτσι πιστεύω. Άλλο τόσο κακό και περισσότερο θα χαρακτηρίσω τον προγραμματισμό που έκανε ο ΠΑΟΚ. Όσες δικαιολογίες και άλλο δικαιάν υπάρχουν μετά τη φυγή Λουτσέσκου κτλ. Διότι πήγες να διεκδικήσεις την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Και πήρες ένα παίκτη ονόματι Αγκούστο, ένα παίκτη ονόματι Εσίντι και ένα παίκτη ονόματι Στόχ, ο οποίος έπαιξε μόνο στην προετοιμασία και σε κάποια φιλικά. Αυτούς πήρε ο ΠΑΟΚ. Δεν απέκτησε ποτέ αριστερό πίσω φύλακα για να καλυφθεί ενδεχόμενο κενό σε απουσία του Γιαννούλη, που ευτυχώς το παλικάρι βγάζει μάτια φέτος και είναι επάξιος αντικαταστάτης του Βιερίνια και έχω την εντύπωση ότι πρώτα Θεός αν επιστρέψει ο αρχηγός θα παίζει μπροστά από τον Γιαννούλη, δεν θα αλλάξει το σχήμα, έχω αυτή την εντύπωση. Δεν πήρες στο κέντρο μετά την αποχώρηση Σάχοφ Κάνιας ποδοσφαιριστή που να σου κάνει τη διαφορά γιατί δεν έκλεισε και τον Ολιβέιρα και δεν πήρες και τρίτο επιθετικό. Τώρα θα μου πεις πώς θα τα πάρεις. Γι' αυτό λέμε ότι ο προγραμματισμός ήταν για τα σκυλιά. Γιατί κάποια πράγματα τα προνοείς με το τέλος του πρωταθλήματος ή και κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Προνοείς για την επόμενη χρονιά, ρε παιδί μου, κάνεις ένα τσεκ, μια προσταφαίρεση για να δω στο financial fair play τι γίνεται, ρε εσύ. Πόσο πάνω κάτω είμαι, ξέρω εγώ. Και αν είμαι πολύ κάτω, δίνω και κανένα ποδοσφαιριστή. Τον πουλάω για να έχω έσοδα. Γιατί από ό,τι αποδείχτηκε, διασφαλισμένα έσοδα σε κανένα σύλλογο δεν υπάρχει από ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτό αποδείχτηκε. Πάμε στις γράμμες. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα. Καλώς. Έχω άδικο Γιώργο? Όχι, αλλά σε καθόλου άδικο. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Όπως και αυτό που θα ξεκινούσες να πεις, θα το πεις. Το πιστεύω για την επιστροφή του Βρίζα, αν είναι ή του Μίχελ. Το έχω σημειωμένο να το πω. Ναι, το ξέρω. Καταρχήν να ευχηθώ και από κοντά στο φλεράκι μου εκεί πέρα πολύ χρόνο χρόνια του πολλά. Τα διάβασα τα χρόνια σου πολλά. Τρεις μήνες μεγαλύτερος από μένα. Ναι. Εγώ με το Δεκέμβριο, ναι. 4 Δεκεμβρίου. 4 Δεκεμβρίου, 5 Σεπτεμβρίου, ήταν ακριβώς 3 μήνες. Ακριβώς ναι. Κιόλας. Αλλά δεν πειράζει, αυτό που ευχήθηκα εγώ εντάξει είναι κακό. Όχι, δεν είναι κακό. Όχι, αν δεν είπα αυτό. Τόσοι είπα, λοιπόν, για να δεις πόσο ναι. Διαφέρουμε, ρε φίλε. Ξέρεις πόσοι παοξίδες τον ευχήθηκαν. Εμένα ούτε μισός Αριανός στα γενέθλιά μου δεν ευχήθηκε. Όχι, καλά, ψέματα, άντε κανένα δύο-τρεις. Δώσε μου. Ήσουν παραμονή ΠΑΟΚ, εσύ το είπες, κιόλας στον αέρα. 15 Αριανοί για τέτοιο. Δεν ήσουν καθόλου μια χαρά να είμαι στην παρέα. Δεν συζητούσαμε, δεν πίναμε, δεν κάναμε. 15 Αριανοί. Σας έκανα κουδούνια και τους 15. Δεν ξέρατε από πού να φύγετε. Σιγά. Πήγατε να με πουλήσετε τρέλα, με βάλατε σιγά. Και τραγούδια περίεργα. Τι λέει, ρε παιδί. Εγώ τι λέω, ρώτα την άσχημη. Τι τραγούδια σου βάλαμε. Κάτι περίεργα τραγούδια βάζατε εκεί πέρα. Μάνου Τσάου. Ξέρω εγώ τι βάζατε. Ήταν και ο άλλος ο Βλαχοκαμπόης από την Αμερική, ο ψευτοψαράς που πάει αγοράζει ψάρια και τα βάζει στο αγκίστρι για να βγάζει. Δεν ξέρω εγώ τι κάνει. Ταξιδεύει, δεν
ακούει. Ναι, ναι, ο Ντεμέκ ψαρά. Πάει παίρνει σε ένα γρέτα, δίνει να πούμε 600 δολάρια για να τη βάλει πάνω στο αγκίστρι να πει τη γυναίκα το ψάρεψε. Ο ψεύτη. Ο ψεύτη, ρε φίλε. Δεν υιοθετώ τίποτα. 15 άτομα με βάλανε κάτω αρσενικά και θηλυκά εκεί στο μαγαζί του Μπουγατσίνιο. Το πρώην. Ναι, το πρώην. Και πήγα να με κάνουν μπλε μαρέ. Αλλά του τη βγήκα και δικαιώθηκα. Δικαιώθηκα. Ο παπά ο Αλέξανδρο με δικαίωση. Στην Τούμπα δεν δικαιώθηκε, στο Χαρλάο δικαιώθηκε όντω. Στην Τούμπα τι να κάνω, φίλε, goal of sight με βάζει. Τώρα εκεί που άνοιξε είναι κοντά, εκεί είναι κοντά στο σπίτι του Δημητράκη, μου είπε ο Δημητράκη. Κοντά στο σπίτι του. Του γιού μου, του Δημητράκη. Ναι, ναι, Καρακάς είπαμε. Καρακάς. Ναι, είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά. Λοιπόν, τίποτα, δουλειά, εντάξει, εγώ απλώ έτσι θέλω να σα ακούω να μιλάτε, ρε παιδί μου, και θέλω να πείτε και κάτι άλλο τα λοιπά. Μπορούμε να σχολιάσουμε. Που ισχύει τα λοιπά, να πούμε. Κάτι δεν πάει καλά με τα άλλα ραδιόφωνα, με ένα συγκεκριμένο, το ξέρετε και οι δύο, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ναι. Κάτι δεν μου κάθεται καλά, παιδιά. Έχει εδώ και πολύ καιρό. Πολύ προπαγάνδα. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, ναι. Όχι μόνο προπαγάνδα, είναι και πρόκληση. Επειδή κατάλαβα για ποιο λες, εγώ την έχω πει την άποψή μου εδώ και καιρό. Είναι το ραδιόφωνο που βγάζει δηλώσεις του Θεοδωρίδη, του Καραπαπά κτλ. Και δίνει βήμα σε δεκάδες Ολυμπιακούς. Όχι από όλους, έτσι. Εγώ προσωπικά δεν τα ακούω, έτσι ξέρεις πολύ καλά. Εντάξει, φίλε, δικαίωμα του καθενός να ακούει ότι γουστάρει και ότι αγαπάει. Έτσι. Όπου προσαρμόζεται ο καθένας. Δεν είναι κακό αυτό. Αλλά δεν δέχομαι μετά από ήττα και αποκλεισμό σοκ πραγματικά καταστροφικό την επόμενη μέρα μεσημεριάτικα να βάζει στην επίσημη σελίδα αυτού του σταθμού σε δίλημα και σε φαγωμάρα τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Για το ποιος είναι υπέρτης και ποιος φταίει. Ναι. Αν φταίει ο Ιβάν Σαββίδης, αν φταίει ο προπονητής, αν φταίνει οι παίκτες, αν φταίει ο προπονητής. Δηλαδή, μην πικάρεις και μην ξύνεις την πληγή, ρε. Μην ξύνεις την πληγή. Από τον ΠΑΟΚ τρώτε όλοι, ρε λιγούρια. Από τον ΠΑΟΚ δουλεύετε όλοι, ρε πεινασμένοι του 5 ευρώ. Σεβαστείτε λίγο, ρε. Σεβαστείτε λίγο, ρε Βιτάμ, όλοι σας. Γιατί αν δεν υπάρχει ΠΑΟΚ, θα πηγαίνετε στην λαχαναγορά να κουβαλάτε καρπούζια και ανανάδες, ρε, για να πάρετε τα 5 ευρώ που σας δίνουν τώρα. Σταμάτα εσύ απ' έξω, ρε, Άρη Παλαιοχωρίου. Εννοεί. Μην μιλάς εσύ, με τον ΠΑΟΚ δουλεύουν όλοι, να τη δέχεσαι την αλήθεια. Εννοεί. Να τη δέχεσαι την αλήθεια. Εννοεί. Με ποιο θα δουλέψει. Εννοεί. Με ποιο θα δουλέψει ο σταθμός. Εννοεί. Εννοεί. Με τον Αγροτικό Αστέρα θα δουλέψει. Και με τον ή με τον Οδυσσέα Κουρδελιού. Ή με τον Άρη 5 χρόνια στη Β' Εθνική και τον Ηρακλή Ανύπαρκτο. Για να πες, Στέφανε. Εννοεί ότι ο σταθμός. Μέχρι πριν λίγο καιρό, τουλάχιστον εγώ δεν ακούω, έπεσε 99% πάω και τώρα έχει πέσει πάει στο 90. Λάθος κάνεις, φιλαράκι. Μεγάλο λάθος κάνεις. Okay. Και πάρε όλους τους παραγωγούς να δεις αν είναι παοξίδης ή όχι. Ναι. Με κατάλαβες. Ποιο? Τι να δεις. Έχει κάτι. Τσάι είναι, τα λεμόμαστε. Τσάι, μην το βλέπεις. Ζεστό τσάι, αχνίζει ακόμα. Τσάι είναι. Τσάι με μέντα. Λοιπόν. Αφήνω να σχολιάσετε και παιδιά, γιατί χάρηκα και να κλείσει κανένα άλλο. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Τι να κάνω, δεν μας έβες κανένα ξύδι εδώ. Χθες γιόρταζες, τα πήγες όλα στις φίλες σου. Καλά, ρε φίλε, εδώ έφερα να πούμε 10 κιλά να φάτε. Ποια 10 κιλά, ρε. Τι είναι. Ένα τέταρτο no name είχε κάτι στενά. Έμαθες και το no name, βρε βλάχο. Για συμπεθέρεση. Έμαθες και το no name, βρε βλάχο. Δεύτερο κέρασμα. Εσύ κι ο άλλο, δεύτερο κέρασμα. Δεύτερο κέρασμα για συμπεθέρεση. Εντάξει. Κάνα μνημόσιο τα πίσω. Ζώο με ρούχα. Άκης έγραφε πάλι. Ποιος άγιο Θεοδόρου. Ή ο Τσοχατζόπουλος. Το Θεοδόρου που το θυμήθηκες, μπράβο. Ξέρω εγώ. Το φιλαράκι. Φιλαράκι. Έμαθε αυτός και ο Ασλαμάς no name. No name είναι. Θα σε φέρω. Δεν είναι για τα πλεζίρ. Αύριο θα έμαθε και έτρεψε και στο χωριό σου από τα πλεζίρ να πούμε. Τα πλεζίρ. Καλά τώρα. Θα σου φέρω αύριο αγαπητό. Πού. Στη ζαχαροπλαστία επώνυμα. Εντάξει, πες τα ποια είναι, γιατί. Δεν τα λέω. Κούτρα διαφήμιση δεν έγινε. Μα στείλουν καμιά πάστα να φας. Κάνα προφητερόλ οικογενειακό να το γουστάρουμε. Ωραία, πάμε στο φίλο τον Μπρίχτη. Πάμε στον Μπρίχτη, ναι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, χρόνια πολλά. Μόνο αυτό. Κοίταξε. Πες κάνα τίτλο, ρε φίλε. Να ανακοινώσουμε στο ΙΚΑ που είσαι συνταξιούχος και όχι σκόψου τη συντάξη ότι το κάνεις το ραδιόφωνο αφιλοκερδός, έτσι, δεν παίρνεις λεφτά. Οπότε να την γλιτώσεις τώρα, μην πας κανένα μείωση, είναι και πριν. Ρε φίλε, έχω δουλέψει 15 χρόνια νύχτα και δεν έχω ένα ένσημα από εκεί. Φίλε, από χουβαρτά σε χουβαρτά πέφτουν. Καλά, άκουτα, καλά σε εξηγέται. Καλά σε εξηγέται. Αλλά δεν σε είπα. Τι. Ξαναξεχύλωση είστε, από εκεί που είστε ξαναξεχύλωση. Καλά σε κάνει, εγώ είδες βλέπω κύριο. Φάτα, φάτα.
Μη στεναχωριέσαι. Κατάλαβαμε, το πήραμε τη γραμμή. Δεν μπορούσα να πάρει τίποτα. Έβαλα μερικά πράγματα στο πόρτμπαγκά και δεν έκλεινε. Και το έκανα σαν το δείχτη. Σαν το δείχτη. Το τήλεξα από πάνω ήταν πολύ ελαστικά. Εγώ μια χαρά, όποτε την έχω φορέσει, μια χαρά είναι η μπλούζα. Ναι, απλά είναι για τον Σικάτι. Απλά τώρα το ξαναπώ, είναι για τον Άκη Θεοδόρου. Σικάτι, όχι, μια χαρά λέει. Άσα ρε. Μια χαρά ρε. Άστε ρε. Δυο ντρούλι μπορεί να είναι εκεί μέσα. Σιγάρε. Αφάνα την μπλούζα ρε, ο Μαθουσάλας τη φορούσε ακόμα τη φοράει να πούμε. Άσα να λέει, άσα να ρε. Είναι αχάριστη. Τέλος πάντων. Εγώ τη μέτρησα την μπλούζα με το μέτρο που μας έφερες δώρο, το πρώτο δώρο που μας έφερες. 40 λεπτά που έκανε και τον προλόγιο εκείνο. Με κύριο τη μέτρησα ρε φίλε, μου είναι 18 πόντους από τη μια μεριά παραπάνω. Αυτό ήταν φίλε, συγγνώμη. Ένα λεπτό, σου έκανε τώρα. Σε ένα δώρο τον έκανε. Γιατί το κάνω δώρο. Ένα δώρο, μια σοκολάτα. Τώρα στο γιορτή του, δεν τον κάνω. Τι να κάνει ο ταλαιροπαγίδα. Τι το κάνω, θα του στείλει με email, πώ θα το στείλει. Αμα είναι εδώ, το βγάλω έξω. Τώρα, άστο να λέει. Να, το δίνει πάτημα. Τι του δίνω πάτημα, την αλήθεια. Είναι γνωστό ευρωπνίδα. Την αλήθεια. Εντάξει, ευχαριστώ, ρε φίλε. Μπορεί να σε ξεκολλήσουν ευρώ τώρα. Να μην σε ξεκολλήσουμε. Αυτοί που με ξέρουν καλά, να ξέρει ότι γελάν μαζί σου τώρα. Γελάνε μαζί μου. Ναι. Λένε πες αυτό, με λένε αυτό. Τους έβαλα να φαγώνονται, ωραία. Γελάνε μαζί σου. Τα κατάφερε από δίπλα. Είδες, τα τσεκάνεις και μας έβαλα να φαγωνόμαστε. Ξεχνάμε και τι ήθελα να πούμε. Αυτά είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, πάμε στον επόμενο. Του κλείνουμε τα μάτια, ρε, τον ανύπαρκτο. Πάμε στον επόμενο. Εμείς τα βρίσκουμε μεταξύ. Για τις μεταγραφές, Στάσο, έχεις, εγώ θα συμφωνήσω 100% μαζί σου. Έχεις δίκιο. Και η πιο μεγάλη μεταγραφή εκεί στο χαφ, στο κέντρο, δεν έγινε ποτέ. Μια μεταγραφή έπρεπε να κάνει ο ΠΑΟΚ, από εκεί να ξεκινήσει αν θέλεις. Ένα οχτάρι να βγάζει μάτια να είναι από το Μαωρίσιο μια ταχύτητα πάνω. Και δεν μπορέσαμε ποτέ να το φέρουμε. Δηλαδή ένα μπέκτη στο κέντρο για να παίρνει την μπάλα και να λέει ο αντίπαλος αμά Παναγιά μου. Τι θα κάνει τώρα, όπως έχει το πίσω μπροστά. Χίλιες φορές να κρατούσα τον Σάχου και τον Κάνιας. Δηλαδή Σάχου Κάνιας τώρα δεν έχεις. Εντάξει, ο Ισίτη μπορεί να έχει σωματικά προσόντα, μπορεί να κόβει και να είναι πολύ καλό στο passing game και να μοιράζει παλιές ακριβίες, αλλά δεν είναι αυτό που έψαχνες. Γιατί να σου πω, γιατί. Γιατί στα 60, ρε φίλε, στο 60 τα έχει φτύσει ο Ισίτη. Μέχρι το 65 είναι ο άνθρωπος. Μπορεί το Δεκέμβριο να είναι ο καλύτερος από αυτούς. Αλλά εγώ πήγαινα για ομίλου Champions League και τι μου πήρατε. Τον Αγκούστο. Ποιον Αγκούστο, 3 εκατομμύρια τον Αγκούστο. Ποιον Αγκούστο, ρε. Έχω βαρεθεί, τάσο να ακούω για project στον ΠΑΟΚ. 3 εκατομμύρια τον Αγκούστο. Δηλαδή πάρτι μανατζαρέ κάνουν, δηλαδή γελάνε και οι πέτρες. Σε παρακαλώ τώρα, μετά το Financial Play μου πήρατε τους Αζεβέδους τώρα και τον Τόσκα και τον Λεβέκ και έχεις τον Γιαννούλαρο, τον Μπεχταρά που είναι MVP, που βγάζει μάτια, που σας έκανε ρόμπες όλους που κάνατε το σχεδιασμό και φέρατε τα παλτά, τις παλταδούρες και τις πληρώσατε εκατομμύρια και δεν θα τρελαθεί ο Σαββίδης και καλά σας έκανε και δεν σας πήρε τίποτα. Καλά σας ξηγήθηκε. Σου λέει τι είμαι εγώ, ο μακάκας υπόθεσης, να χώνω. Και να μην κάνετε τίποτα, μην μπορείτε να αποκλείσετε τους παγοπόλεδες από τη Σλοβακία. Τι λέμε τώρα, τους ψητάδες της Σλοβακίας δεν μπόρεσες να πούμε να αποκλείσεις. Έκρηξη τρέγια. Ναι ρε φίλε, αυτοί είναι ψητάδες. Έχει δίκιο. Αυτοί μια ποδιά άμα τους βάλεις και ένα τσιγκελωτό μουστάκι είναι ψητάδες στην κορυφή. Για μπάλα ήτανε. Ήτανε της Σλοβακίας, να πούμε, δεν μπορέσαμε να το αποκλείσουμε. Πού είναι ο Στόχ ρε, ποιος τον έφερε το Στόχ στον ΠΑΟΚ να μας πείτε. Γιατί δεν βγαίνετε ρε οι μεγάλοι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ να μας τα πείτε. Και αυτοί που οι διευθυντάδες από τα site και οι ιδιοκτήτες από τα site που βαντάρετε μόνο και δεν λέτε ποιος τον έφερε το Στόχ ρε στον ΠΑΟΚ. Ποιος τον έφερε τον Μπερμπάτο, ποιος τον έφερε στον ΠΑΟΚ. Οι προπονητές το θέλανε. Άλλοι το θέλανε. Γι' αυτό λέμε ο καθένας να είναι στο πόστο του. Εντάξει, ο πρόεδρος με το γιο ας κάνουν κουμάντα τα οικονομικά και ας μην ανακατεύεται ο ιός στις μεταγραφές. Ας ανακατευθούν μεταγραφές οι ποδοσφαιράνθρωποι. Είπαμε, ο καθένας στη δουλειά του. Εγώ είμαι υδραυλικός, δεν μπορώ να κάνω τον ηλεκτρολόγο ούτε τον καραζιέρι να φτιάξω μια μηχανή αυτοκινήτου. Ψηλά τα χέρια είμαι, θα την καταστρέψω, την κάνω χάλια. Όσα λεφτά και αν μου δώσεις εσύ να στο φτιάξω το αμάξι σου. Δεν ξέρω. Τι να κάνω τώρα. Επειδή θα μπω σε ένα συνεργείο σημαίνει ότι μπορώ να φτιάξω και ένα αυτοκίνητο. Όχι βέβαια. Πώς θα γίνει τώρα ρε φίλε. Και η φυγή Λουτσέσκου, να ξέρεις, όλα αυτά που έγιναν δεν αφορούσαν μόνο το οικονομικό κομμάτι, να το ξέρεις. Όλα παίξαν τον ρόλο τους. Όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του ως πρέπει, όπως πρέπει, όπως έχει μάθει και όπως πρέπει να την κάνει, γιατί ο καθένας είπαμε στο δικό του τομέα, κάποια στιγμή, 1, 2, 5, 10, 20,
θα κάνει την έκρηξη και θα την κάνει. Και όταν σου δίνουν και τα μαρούλια τα 12, άντε γεια σας, ωραίο πάτημα να την κάνει. Αφού είχε να κάνει με αυτό, μπορούσε και αυτός να φύγει στο χρονικό σημείο που έπρεπε να φύγει. Αφού ήξερε τα προβλήματα, αφού τη μυρίστηκε τη δουλειά ότι δεν μπορούσε. Ποιος με ρίμνησε να τον κρατήσει, ρε φίλε. Πήρε πρωτάθλημα και κύπελο στον ΠΑΟΚ μετά από 34 χρόνια το πρώτο double. Ποιος με ρίμνησε να τον κάνει ένα συμβόλαιο τριετίας με 10 εκατομμύρια, ας πούμε, ξέρω εγώ, με ρήτρα μέσα. Με ρίμνησε κανένας. Τι εντάξει τώρα. Μετά την κατάκτηση των δύο τίτλων, στάσου ρε φίλε. Τον είπε, έλα δώσε κάνω πενταετές κλειστό συμβόλαιο, τετραετές, τριετές. Όχι, αφού είχε ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο και προφανώς είχε συζητήσει άφηνα. Σόπα, σόπα. Ότι δεν θα φύγει πριν. Σόπα, ρε φίλε. Άλλοι παίκτες δεν είχαν ένα χρόνο συμβόλαιο και τους καλέσαν και τους έχουν κάνει ανανέωση για τετραετία και τριετία. Τι μου λες τώρα. Ευχαριστούμε που μας άκουσες. Να σε καλά. Είναι μερικά πράγματα, φίλε Θόδωρε. Ευτυχώς ή δυστυχώς, επειδή χώνουν κάποιοι λεφτά στον ΠΑΟΚ, δεν θα τους προσκυνάμε κιόλα. Όλοι έρχονται και παρέρχονται στο σύλλογο. Χειροκροτούμε, υποστηρίζουμε, ναι. Επικροτούμε, μπράβο, ναι. Χίλια ναι, ευεργέτες, ναι. Αλλά κάνε τη δουλειά σου εκεί που πρέπει. Άσε μεταγραφές για άλλους, δεν είναι δουλειά σου μεταγραφές. Άρα είναι η δουλειά σου. Οι μεταγραφές είναι ένα πλήγμα του ΠΑΟΚ. Άρα είναι η δουλειά σου. Διαχρονικό. Δηλαδή, εγώ ποτέ δεν έχω δει τον ΠΑΟΚ να κάνει μεταγραφές την ώρα που πρέπει. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ναι, δηλαδή, ο σχεδιασμός μας για χρόνια τώρα χωλαίνει. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Είναι... Εγώ βλέπω την ουσία όμως. Η ουσία είναι ότι δεν μπήκε σε Ευρώπη, ούτε καν να πάρει τα 8 τα 10 εκατομμυριά και να μπορέσει να κάνει κάτι καλύτερο. Να παίξει στο Europa League, όχι για το Champions League που έπρεπε να πα. Και βλέπω ότι και στην Ελλάδα με το ζόρι κερδίζουμε Πανετολικό και Πανιόνιο. Δηλαδή στον Ατρόμητο να πάμε... τώρα μας ερωτήσω, δεν είσαι σίγουρος για το διπλό. Βέβαια. Εκεί ήθελα να σε πάω, Τάσο, ότι έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή 4 αγώνες, στους οποίους τους 3 πέρσι έκανε γκέλα. Ήταν οι 3 ομάδες που τον κρατήσαν σε ισοπαλία. Υπάρχουν αιτίες όμως για όλα αυτά. Αυτά πρέπει να σχολιάζουμε και όχι να γαϊδεύουμε αυτιά. Όχι για να δημιουργήσουμε πρόβλημα, φίλε Θόδωρέ μου. Καλοπροαίρετα για να μην επαναλαμβάνονται, γιατί και του χρόνου ο ΠΑΟΚ θα πρωταγωνιστήσει και πάλι το καλοκαίρι ίσως να πάει να διεκδικήσει τους ομίλους του Champions League. Άμα γίνουν τα ίδια λάθη, άστο. Άστο, ρε φίλε. Δηλαδή πήρες πρωτάθλημα κύπελο double και κοντεύεις να διαλυθείς. Κοντεύεις να διαλυθείς. Και ο άλλος πήρε 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο ανταγωνιστής σου. Και έχει την κυβέρνηση δική του. Και έχει και τις μισές ομάδες τώρα με την Νόβα δικές του. Όλες, όχι τις μισές. Σε παρακαλώ. Όλες. Σε παρακαλώ. Λοιπόν. Και εδώ δείχνουν και οι υπόλοιπες ομάδες να το θίξεις αυτό. Πήγανε στην Νόβα γιατί για το να αγοράσει την Νόβα δεν είναι κάποια απόφαση που πήγαινε σε μια μέρα. Φυσικά υπάρχουν συζητήσεις, ζυμώσεις, έτσι, εξάμηνες, ελέγχοι, παραελέγχοι. Οπότε όλοι λίγο πολύ το ξέραν. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ αποστασιοποιήθηκε. Τώρα πώς θα αισθάνονται οι άλλοι που θα έρχεται ο Μαρινάκης και θα σου λέει: άμα δεν είσαι φίλος μου του χρόνου, δεν θα πάρεις φράγκα. Δηλαδή ένα λεπτό. Δηλαδή. Αν δώσει η Νόβα τώρα 8 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ, θα πει όχι ο ΠΑΟΚ. Βέβαια θα πει όχι. Όχι θα πει. Ωραία. Με εξαγορά από το Μαρινάκη δώσει... υπάρχει περίπτωση ωραία. Ο ΠΑΟΚ να πάρει. Τώρα σου λέω. Να το δώσει, τώρα δεν υπάρχει κάζο Μαρινάκη στο κάδρο. Ναι, τώρα σου λέω. Σήμερα αύριο το πρωί. Πώς δεν από υπάρχει, τη στιγμή που ανακοινώθηκε. Πρόταση υπάρχει πρόταση, φίλε Ζάχο, από τον Μαρινάκη. Και δεν το έχει κάνει. Δεν πρόκειται να πάρει ίδιο δρόμο με την Νόβα. Δεν το έχει κάνει την πρόταση στην Νόβα και στη Φόρτνετ. Στι πιστότριε τράπεζε. Εντάξει, εσεί εξάλλου παιδιά. Τι τράπεζε θα ανοίγει η Ρησιτάσου, δεν ανοίγει σε μένα. Εσεί εξάλλου παιδιά. Θόδωρε, όπω λέει και το ρεπορτάζ εδώ, κονομάτα από το ΠΑΟΚ TV. Οπότε γιατί να θέλει τώρα. Μια χαρά είστε εκεί πέρα στο ΠΑΟΚ TV. Όχι, αλλά είναι σκάνδαλο να υπάρχει μια συμφωνία με την προηγούμενη κυβέρνηση και σε ένα μήνα να λύνεται αυτή η συμφωνία. Άμα πήγαινε να την πάρει ο Σαββίδης στην Νόβα, τι θα λέγατε όλοι σας και πού θα ήσασταν αυτή τη στιγμή. Θα λέγατε ότι ο Ρώσος η Κουφάλα πάει να το φάει το πρωτάθλημα έτσι, καλά, το αλήθικο κτλ. Συγγνώμη, το πρωτάθλημα. Θα απαντήσω. Το πρωτάθλημα σου ρωτεί λέγεται. Γιατί είπαμε τίποτα. Σου ρωτεί λέγεται. Άλλο είναι χορηγός. Πώς, άλλο είναι χορηγός στο τέτοιο. Και άλλο είναι το αυτό και το άλλο. Εντάξει, δεν είναι άλλο. Η χορηγία είναι 2 εκατομμύρια ευρώ, ρε εσύ. 5 εκατομμύρια ήταν. Δεν ξέρω αν τα κατέβασε στα 2. 5 ήταν. Πώς 2 εκατομμύρια. Πρόπερση. Α, πρόπερση, τώρα κατέβηκε. Πρόπερση που το κλέψε η ΑΕΚ. Ναι, το κλέψε η ΑΕΚ. Ναι, ωραία, το κλέψε. Κλέψε με οίκο. Λοιπόν, οκ, okay, Θόδωρε, 10 λοιπόν, είναι. Αυτά, να σε καλά. Πορκίτο, να σε καλά. Για την άλλη εβδομάδα είναι και εβδομάδα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, οπότε θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε. Έτσι. Γεια σου, Ράπλα. Έμαθα εγώ για τις μπλούζες, να ξέρεις. Τι μπλούζε μα, ότι. Τι πώς πήρε. Τις φορούσαν δύο σερβιτόροι. Έλα, ρε, τον έκανε. Στο εστιατόριο που έχει σοβαρά σου μιλάει. Εντάξει. Αφού είναι καινούργιες, επώνυμες. Τι.
Δεν είναι επώνυμε, να μην πούμε τη μάρκα. Μια καρτούλα πάνω και την κάνω καινούργια. Έλα, σταμάτα. Λοιπόν, ξεκίνησε εγώ. Ξεκίνασε. Μάζδα Μανατίδης. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπήρηση RX. Αν έχει Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπος είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορα του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2319-24-931. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-554. Κατεβάζω 555-554-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone και από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας, κερδίζετε έκπτωση 10%. Πριν διαβάσεις τα δικά σου, να πω ένα σημαντικό γκολ, γιατί είναι, έχει ένα ωραίο παιχνίδι. Ξεκίνησε πριν 15 λεπτά. Γερμανία-Ολλανδία 1-0 ήδη. Στο είπα. Το είπε, πού το είπε. Κοντά μας η παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Εκπληκτικός ο χώρος. Θέα όλη η παραλία της πόλης μας. Κυριολεκτικά βρίσκεστε με την παρέα σας δίπλα στο κύμα και απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας, καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρες καψάρια και τα σπεσιαλ λαχνιστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά και τις φρέσκες σαλάτες μας πάντα με την συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβένα Καρεκλάς, με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης μας. Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλής Οφούλη 76 στην Καλαμαριά, δίπλα από το ΣΑΡΚ. Τηλέφωνο ρεζερβέ 2310-413-230. Τηλεφωνήστε εγκαίρως, γιατί γίνεται πανζουλισμός. 2310-413-230 για την ψαροταβένα Καρεκλάς. Πρατήριο εγώ καυσίμου και διανομής πετρελαίου θέρμανσης τεχνική ΔΙΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Επίσης, αλλάζετε τα λάδια σε μεγάλη ποικιλία πολυπατικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο εγώ καυσίμου τεχνική ΔΙΣΑΚ. Ανδρέα Παπαδρέου 25 στη Νεάπολη, δίπλα του γεφυράκι των Μετέωρων. 2310-611-256 το τηλέφωνο. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Επίσης, το κομμωτήριο ανανέωση ήταν άλλο ένα βράδυ κοντά μας, εκεί που κουρεύεσε μόνο 5 βουλάκια. Καλά ακούσατε, ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Περιμένουμε όλους και όλες εσάς να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως φθενίσματα, βαφές, πιστολάκι και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Το κομμωτήριο ανανέωση βρίσκεται στην Ανδρέα Παπαδρέου 225 στο γεφυράκι των Μετεώρων. Τηλεφωνήστε στο 2310-616-999. Επαναλαμβάνω, 2310-616-999. Το σηκώνει η φίλη μας η Πόπη, η οποία με τα χρυσά της τα χεράκια σας κάνει κουκλάκια εσάς, το σύζυγο, τη σύζυγο και το παιδάκι σας για κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια. Ανανεωθείτε λοιπόν οικονομικά στο κομμωτήριο ανανέωση. Και τέλος, κοντά μας ήταν και το στέκι του Κωστή, ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες. Τα πάντα όλα στα κάρβουνα, μοναδικές γεύσεις παιδιά, καλύτερες από σεξ έχω να πω εγώ. Απολαύστε κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, παρσέτα σούβλας. Κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας στα κάρβουνα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε σε κρεατικό, μόνο στο στέκι του Κωστή. Όλα στα κάρβουνα, ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 113. Σημειώστε το τηλέφωνο και κάντε τώρα την παραγγελία σας να καραγουστάρετε όσα σας λέμε στις σχάρες και στις σούβλες και όλα στα κάρβουνα. 2310-620-727, επαναλαμβάνω, 2310-620-727, delivery για το στέκι του Κωστή. Αυτά. Επίλογο. Λοιπόν, τι επίλογο. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Ξανά Ράδιο Μαρμίτα τη Δευτέρα. Να πούμε τον κόσμο ότι την επόμενη, τη χρονιά που διανύουμε η εκπομπή θα είναι μόνο 8-10, έτσι. Στάνταρ, φιξαρισμένο αυτό. 8-10 καθημερινά, Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 έως τις 10. Αυτά. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Από μένα, τον Τάσο και τον Βασίλη Καβαδία στην Ιδιοληψία. Καλό βράδυ.